Αν μου επιτρέπεις, επειδή τώρα. Σου επιτρέπει, δεν μπαίνουμε δε σκόπευα, αλλά, ναι. Τα μηνύματα μπροστά μας και επειδή άκουγα νωρίτερα τον Τόλι με τον Στάλιν. Ναι, 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 ναι. Μην τον Κοντό που κάνανε την κουβέντα για το Σίκλετον. Ναι. Θέλω να χαιρετήσω μηνύματα όπως αυτό του φίλου που λέει ας κόψει την τόπα και θα το δείτε το Σίκλετον. Ναι. Όσο υπάρχει αυτή η μαγική τόπα η οποία σου αλφαδιάζει το χέρι και βάζει 47% στα τρίποντα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια. Είναι μυστικό, δεν μπορώ να πω ποια είναι αυτή η τόπα γιατί την παίρνουμε. Όχι, αλλά υπάρχει. Θα πηγαίνω στην παιδική χαρά να παίζει, ξέρω εγώ, μόνο εκεί θα παίρνει την τόπα και θα τα βάζει. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όχι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά υπάρχει αυτή η μαγική τόπα στην οποία την κουμπώνει και πα και γίνεσαι μετά Larry Bird. Βεβαίως. Χάνει σου, έτσι μπαίνουν τα σωτάκια. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια λεπτή ηρωνία πίσω από αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων θα θεωρήσω ότι τα λες κανονικά όλα αυτά. Όχι, βέβαια, με ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν έχω διάθεση να ηρωνευτώ κανέναν. Εντάξει. Ειδικά τον άνθρωπο που φαντάζομαι δουλεύει στη Wanda. Ναι. Και κάνει. Όχι στην FS Cold, την άλλη. Ναι. Και κάνει διάγνωση με το μάτι. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ ένα τέτοιο επιστήμονα να τον αφισβητήσω. Σε κάθε περίπτωση. Ναι. Είναι αυτοί είναι άνθρωποι που ζουν με την τόπα και θα πιθάνουν με την τόπα ως επιχείρημα. Έτσι. Δεν πρόκειται να τους αλλάξουμε εμείς μυαλά. Να το πω έτσι. Οπότε εντάξει. Θα περιμένουμε λοιπόν να κόψει την τόπα ο Σίγκλετον, να βρεθεί για αυτός. Θα δούμε. Άλλωστε, ρε εσύ, τώρα σκεφτούμε την ιστορία. Εντάξει, βρέθηκε το οποίο ο Βαγγέλης ο Μάντζιος, έτσι. Ναι, ήταν. Σε μια από τις χειρότερες χρονιές της καριέρας, τώρα κοίτα να δεις. Ναι. Που λέγαμε για την τόπα. Ναι. Δηλαδή πέρσι, πρόπερσι, χωρίς τόπα, ο Βαγγέλης ο Μάντζιος τα πήγε πολύ καλύτερα. Φέτος δεν τα πήγε καλά και φέτος θα μου πήρε την τόπα. Ναι. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό. Τι το είπα, ο ίδιος υποστηρίζει όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ότι έπαιρνε κάποιο φάρμακο το οποίο έχει μια ουσία μέσα. Έτσι γίνεται. Εντάξει, okay. Εντάξει. Τι να πω. Okay. Και γιατί έκοψε το συμβόλαιό του. Γιατί. Αν ήταν τόσο σίγουρος. Βρε, σίγουρος μπορεί να είσαι, αλλά να μην μπορείς να το αιτιολογήσεις αυτό το πράγμα. Να. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά άνθρωποι έπαιρναν κάποιο φάρμακο συγκεκριμένο που είχε κάποια ουσία αποδεδειγμένα. Ναι. Αποδεδειγμένα. Θέλω να πω, το βεβαίωναν γιατροί, αυτοί ήταν ενήμερες οι ομάδες και είχε κάποια ουσία το φάρμακο μέσα που ήταν απαγορευμένη. Ναι. Τι να κάνεις, τι τιμωρία, τι γλιτώνεις. Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω πως εντυπωσιάζομαι που γίνονται έλεγχοι για ντόπινγκ στη Super League. Δηλαδή αυτό με εντυπωσιάζει. Αλήθεια αυτό. Που γίνονται έλεγχοι και κάποιο βρίσκει κάτι. Δηλαδή, μπράβο, ξέρεις, κάτι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Παλιότερα, αν θυμάστε, και θα το θυμάστε και εσείς φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρχε καλό ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό που να μην έκλεινε με το από την γηπεδούχο ομάδα επιλέγησαν οι τάδε και οι τάδε, οι οποίοι πήγαν να δώσουν δείγμα για έλεγχο ντόπινγκ και αυτό καθυστέρησε να φύγουμε την αποστολή. Ναι. Ή ότι έχουμε δηλώσει. Έπαιρναν τα μπυράκια του για να. Ναι. Τα μπυράκια σου για να πας να δώσεις ούρα. Έτσι. Ή πολλές φορές ευτυχώς έχουμε δηλώσει από τον τάδε και τον τάδε γιατί καθυστέρησαν ακριβώς και δεν φύγαμε την αποστολή γιατί έπρεπε να δώσουν δείγμα για ντόπινγκ. Λοιπόν, αυτό έχει κοπεί πλέον από το ρεπορτάζ. Το οποίο δεν είναι ωραίο, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, αλλά είναι προφανές ότι γίνεται τελικά έλεγχος ντόπινγκ και από ό,τι βλέπουμε έχουμε και αποτελέσματα. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Ναι. Πες ότι ας πούμε εσύ είσαι κάτοικος Γκίζη. Πες ότι το Γκίζη είχε αεροδρόμιο. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Πες μου να υπάρχει κάποιος γνωστός Γκιζιώτης ποδοσφαιριστής. Παναγιώτης Βαρούχας. Ο Παναγιώτης Βαρούχας. Ωραία. Λοιπόν, και σου μοιράζουν λοιπόν, έρχονται μια μέρα στην πολυκατοικία και σου ρίχνουν από κάτω ένα φυλάδιο και σου λένε ότι το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, από ποιον Γίζη έχει βγει εκεί τότε. Νικόλαος Γίζης, το γνωστό έτσι. Λοιπόν, το αεροδρόμιο Νικόλαος Γίζης πλέον θα με το ονομαστεί σε αεροδρόμιο Παναγιώτης Βαρούχας. Ναι. Τι κάνεις ως πολίτης. Καταρχάς, κρεμάω σημαία στο μπαλκόνι. Ωραία. Ξεκινώ από εκεί. Mm-hmm. Χειροκροτώ μέχρι. Τη σημαία του μεγάλου δουκάτου του Βαρουχιστάν με τη σφυρίχτρα. Ελληνική σημαία. Ελληνική. Ευκαιρία έχω. Τώρα οι υπόλοιποι είναι για πολύ μοιημένου. Mm-hmm. Χειροκροτώ μέχρι να γίνουν οι παλάμες μου κόκκινες σαν της Παπαρούνας. Mm-hmm. Και ουρλιάζω από χαρά μέχρι να κλείσω ο λαιμός μου. Τι άλλο μπορώ να κάνω.
Νομίζω ότι αυτά τα δύο, αυτά τα δύο είναι καλά. Αν με ρωτάς τι, τι ναι. πρέπει να κάνεις, θα πρότεινα και ένα ομοίωμα του Παναγιώτου Βαρούχου σε φυσικό μέγεθος, στο μπαλκόνι. Ναι. Αν με ρωτάς πώς ολοκληρώνεται, ας πούμε, για να, να χαιρετάει τον κόσμο από κάτω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι πάσεως. Λοιπόν, οπότε εντάξει, είναι κατανοητό λοιπόν αυτό που λες. Μπορείς λοιπόν να μου απαντήσεις για ποιο λόγο κάτοικοι της Μαδέιρα και διάφοροι πολιτικοί της Πορτογαλίας δεν γουστάρουν που το αεροδρόμιο της Μαδέιρα θα μετονομαστεί σε αεροπόρτο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι πρόβλημα έχουν? Τι ξέρω τι πρόβλημα έχουν. Ενώ ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ότι σου λέει ότι εδώ έχουμε το αεροδρόμιο που είναι το, έχει το όνομα της πόλης μας. Ναι. Ωραία. Και θα το, θα το πούμε Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί να το πούμε Κριστιάνο Ρονάλντο? Γιατί που άλλο θα έρθει στο Κριστιάνο Ρονάλντο τη Μαδέιρα, ίσως. Δηλαδή η πόλη θα ακούγεται. Δεν είναι ότι είναι το Κριστιάνο Ρονάλντο. Τελεία. Ναι. Δεν αλλάζει ονομά η πόλη. Όχι, δεν αλλάζει ονομά η πόλη. Έτσι. Βέβαια στην πόλη ο Ρονάλντο έχει ήδη αρχίσει. Η Μαδέιρα κοντεύει να γίνει Ροναλντούπολη, έτσι. Θέλω να πω, έχει αγάλματα, έχει ανοίξει ξενοδοχείο, έχει δηλαδή. Λογικό. Είναι Ροναλντούπολη. Δεν του πειράζει, εντάξει, που έχουν το όνομα του Τόμα Δέιρα, που είναι ένα ποδοσφαιριστή που δεν υπήρχε ποτέ και τον κατασκεύασε ένα τύπο που ήταν σκάουτ για το παιχνίδι. Και ήταν το όνομά έμενε του. Στη Μαδέιρα. Ναι. Όχι, έμενε στη Μαδέιρα, ήταν εκεί, ήταν από τη Μαδέιρα ο Πορτογάλος. Και το έβαλε και μέσα κρυφά τον εαυτό του. Δεν του πειράζει, δηλαδή, ότι συνδέει. Το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό σου είναι που έχει παίξει η Champions Manager είναι α, Μαδέιρα, όπω ο Τόμα Δέιρα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα κάνουμε. Α, η Μαδέιρα. Όπως Κριστιάνο Ρονάλντο. Ή θα πείραζε κανέναν άρα για πούμε στο Μίνσκ να μετονομαστεί το αεροδρόμιο σε Μαξίμ Τσιγκάλκο, θα έλεγε κανένας εγώ τι βλαγίες είναι αυτές. Εντάξει, τιμούμε κάποιους. Εδώ πέρα λέμε, ξέρω εγώ, αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλος. Λέω αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Καβάλα δεν είναι. Ανθή Καραγιάννη δεν είναι στην Καβάλα. Α, το γήπεδο είναι Ανθή Καραγιάννη, ε. Ναι. Α, Μεγαλέξανδρος, εντάξει, Μεγαλέξανδρος, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, Μεγαλέξανδρος, μέσα όλα. Mm-hmm. Αεροδρόμιο, ξέρω, Βασιλιάς Πύρος των Ιωαννίνων, mm-hmm. ας πούμε για παράδειγμα. Και αεροδρόμιο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, ποιο ακριβώς η διαφορά. Δηλαδή, ο Χανίων είναι Βαρδινογιάννης, δεν λέγεται, νομίζω, στα Χανιά. Το αεροδρόμιο, νομίζω, λέγεται Βαρδινογιάννης στα Χανιά, αντίστοιχα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, διότι πρέπει να είναι μόνο πολιτικοί ηγέτες, ας πούμε. Περνάμε πια στη νέα εποχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετονομάσουμε, ξέρω εγώ, το αεροδρόμιο του Σινσινάτη σε Britney Spears ενδεχομένως ή κάτι αντίστοιχο, έτσι. Δεν θα με χαλάει καθόλου. Και καλά, αλλά θέλω να με πω ότι. Δεν θα με χαλάει καθόλου. Εντάξει. Εντάξει, δεν πηγαίνεις ποτέ. Ακριβώς. Οπότε... Αλλά και αν πήγαινα θα διασκέδαζα πάρα πολύ αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ετοιμάζεται να προσγειωθείτε στον Britney Spears. Αυτό. Εντάξει, αυτό. Αυτό θα ήταν. Εντάξει, θα ήταν ήττα. Τέλος πάντων, ναι, έχουν μανουριάσει λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχει πέσει μεγάλη μανούρα εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά έχει κλειδώσει η ιστορία, θέλω να σου πω. Μάλιστα, έχουν οργανώσει, θα είναι ο πρόεδρος Πορτογαλίας, ο πρωθυπουργός, θα είναι όλοι εκεί. Οπότε οι αντιδράσεις είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, φαντάζομαι περιορισμένου ελληνικού. Που διαμαρτύρονται δεν βγήκαν το καλοκαίρι να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Euro. Όχι. Έτσι δεν νομίζω ότι βγήκανε. Όχι, όχι, όχι. Ήταν από αυτούς που ήταν όπως κάποιοι που λένε 2004. Εγώ δεν βγήκα, δεν ήταν παρά αυτή που παίξαμε. δεν μ' άρεσε. Ναι. Από την άλλη, να σου πω για κάτι. Εγώ είμαι κιόλας υπέρ της, της καρμικής ισορροπίας. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή μπορώ να καταλάβω σε ένα μικρό βαθμό, μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, τον 80χρονο συνταξιούχο που μένει στη Μαδέιρα και είναι παλιός άνθρωπος, να το πούμε έτσι, και έχει, ας πούμε, στο μυαλό του ότι εμείς, ρε φίλε, βγήκαμε 10 χρονών, ας πούμε, στον πόλεμο με τα όπλα να υπερασπιστούμε εδώ πέρα την πόλη, ξέρω εγώ, και δεν θέλω να μου αλλάζετε το τέτοιο. Την πόλη, δεν αλλάζουμε την πόλη. Ναι, αλλάζουμε το τέτοιο. Θέλω να πω, θέλω να πω. Μπορούμε ενδεχομένως για κάθε τέτοιο πράγμα να έχουμε ένα αντίβαρο. Δηλαδή, να διαλέγουμε, για παράδειγμα τώρα στην Πορτογαλία, να το ονομάσουν, να το μετονομάσουν σε αεροπόρτο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά να βρούνε ένα τσουρούτικο αεροδρόμιο. Το πιο τελευταίο, ρε παιδί μου. Ας είναι και στρατιωτικό, ρε Κώστα. Σε τελική ανάγκη, ας είναι και στρατιωτικό. Ναι. Ένα άσχετο αεροδρόμιο μέσα στη χώρα και να το ονομάσουν Πάολο Φερέιρα. Ναι. Και να έρθει λίγο να. Θα είναι και θα πηγαίνουν ντακώτες. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, Ιωάννης Δασκαλογιάννης λέγεται στα Χανιά. Α, ήταν Δασκαλογιάννης, συγγνώμη, λάθος. Λοιπόν, ήθελα να. Αλλά δεν το διαβάζεις καλύτερο όμως. Διαβάζεις το ευγενικό μήνυμα. Ναι, εντάξει, σιγά. Κάτι θέλω να πω τώρα που λέγαμε. Θέλω να το ανήρω, ναι, Βασιλιάς Πύρος, για το πάμε. Ναι.
Ήθελα να πω λοιπόν για, για το αεροδρόμιο. Ναι. Ότι θα καταλάβαινα αν είχε, ας πούμε, το όνομα ενός παλιού πολιτικού ή ενός παλιού συγγραφέα ή ενός ποιητή που ήταν από την πόλη. Ναι, να ξέρω τώρα, Ζωσέ Σαραμάγκο, ας πούμε, για να σου έκανα, όχι, θα το λέμε Ρονάλντο. Εκεί, να κάναμε τέτοιο τύπο. Ναι, καταλαβαίνω ναι. Γιατί να υπήρχε αντίδραση. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εδώ τιμούμε έναν άνθρωπο των τεχνών και των γραμμάτων που γεννήθηκε στην πόλη αυτή και μεγαλούργησε κτλ. Μάλιστα, κύριε, να το συζητήσουμε εδώ. Έχετε, ναι. Έχετε τα δίκια σας. Mm-hmm. Όταν λέγεται απλά ξεσαροδρόμιο της Μαδέιρα. Ναι. Και πρώτα του δίνεις ένα ονοματεπώνυμο, ας πούμε, για να φύγει. Μαδέιρα ή Φούντσαλ, βλέπω. Ναι. Ή Φούντσαλ. Ναι. Περίμε, κάτσε, γιατί δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει. Ναι. Τι εννοείς. Ή Φούντσαλ. Ναι. Και είναι και είναι δημοφιλές αεροδρόμιο, πρέπει να σου πω. Ναι. Γιατί έχει, πηγαίνουν τουρίστες. Ναι. Γενικώς. Και είναι και ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο για να προσγειωθείς. Τρίτο πιο επικίνδυνο στην Ευρώπη. Είναι μικρός αεροδιάδρομος ή έχει βράχια αέριδες και τέτοια πράγματα. Νομίζω το δεύτερο. Mm. Νομίζω το δεύτερο. 29 Μαρτίου γίνεται με το όνομα σας. Θα σου πω είναι κοντά τώρα, αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, τρίτο πιο επικίνδυνο μετά του Γιβραλτάρ και του Κουρσεβέλ. Το οποίο Κουρσεβέλ νομίζω είναι στις Άλπες κάπου. Ναι, ναι, κάπου πάνω εκεί. Μάλιστα. Ναι, είναι ένας μικρός αεροδιάδρομος ο οποίος περιβάλλεται από ψηλά βουνά και έχει και τον ωκεανό και έχουν θέματα, εν πάση περιπτώσει. Και όταν, όταν τον πρωτοφτιάξανε ήταν μόλις 1600 μέτρα και έγινε δυστύχημα εκεί με την TAP Portugal πτήση 42577 mm-hmm. και του βάλαν άλλα 200 μέτρα. Του προσθέσαν 200 μέτρα και το 2000 του προσθέσαν άλλα 900, άλλο ένα χιλιόμετρο τέλος πάντων σχεδόν. Άρα τι μαθαίνεις τώρα. Έτσι. Τι μαθαίνεις τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, και τώρα θα λέγεται το αεροπόρτο Κωνσταντίνου Λαδετέσσα. Μπράβο τους. Μπράβο σε όλους. Μπράβο τους και μπράβο σε όλους. Αυτό που λέμε εδώ πέρα δεν συμβαίνει. Δεν έχουμε κανένα Τσέλσι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζωντανό, γιατί λέω δεν έχουμε τίποτα σήμερα. Τίποτα. Ένα Σενεγάλ εκτέλεσε φαντοστούρο και ένα Αρέτσο Πιστογέζο. Και όποτε βλέπω την Πιστογέζο, θυμάμαι τον Χάρι Κλίν. Δεν γίνεται. Πάντα δηλαδή. Όχι, τελευταίο Βενιζέλο, να μην το πούμε ο Θοδωρή Αγοράκη. Όχι, ρε παιδιά, αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Όχι, ό,τι έχει πάρει ήδη ονομασία είναι από δύσκολο έως αδύνατο να μετονομαστεί. Λέω εγώ. Ναι. Δεν παίζει τώρα αυτό το πράγμα. Sorry κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και αντιδράσεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, βέβαια. Μπορεί να έχουμε και αντιδράσεις σε αυτήν την ιστορία. Τέλος πάντων, δεν θα σας στεναχωρήσω γενικώς. Αλλά το ότι ο Ραούλ δεν απέκλεισε τον ενδεχόμενο εργαστή στη Μπαρσελόνα, πώς φαίνεται. Κουβέντα να γίνεται, μου φαίνεται. Κουβέντα να γίνεται. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατ' εμέ. Να. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ότι το είπε τι, έτσι, δηλαδή. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάω ναι, εκεί. Αυτό όλοι λέω. Δεν λένε. Έτσι λέει, πάνε να διαφοροποιηθεί ο άνθρωπος. Να πει, ναι, θα σας τρολάρω εγώ τώρα. Δεν αποκλείω τίποτα. Γιατί υπάρχει να του κάνει πρόταση στη Μπαρσελόνα. Θα γίνει επανάσταση. Τώρα μπορεί. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω. Ούτε η Μπαρσελόνα να ήθελε να πάρει έναν παίκτη που έχει συνδεθεί τόσο άρρηκτα με το μεγάλο αντίπαλο, ούτε ο ίδιος θα το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έβγε και άσχημα από ό,τι θυμάμαι για να πεις ότι. Όχι, ρε. Κουβάλες, όχι, ρε. Θα δείξω εγώ. Πλάκα κάνεις. Αυτό τώρα. Λέω. Οπότε. 17 χρόνια. Εντάξει, τώρα είναι πρεσβευτής του Ισπανικού Ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Εντάξει. Θα έχει ψιλοβαρεθεί από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Εκεί πέρα. Εντάξει. Γιατί αυτά είναι καλά, εντάξει, παίρνει και πολλά λεφτά, αλλά είναι και λίγο βαρετά. Νομίζω για παίκτες βεληνικούς Ραούλ το καλύτερο πράγμα είναι να γυρίζεις και να λαμβάνεις ρόλο καλό, σωστό, όπως να το πω, σημαντικό, εν πάση περιπτώσει. Το μπράβο στη Ρώμα, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάει στο εξωτερικό δελτίο, δεν έχει σημασία. Το μπράβο στη Ρώμα, η οποία κατάφερε και έκλεισε τον, πώς θα πρέπει να τον πούμε, τον Μέση των τεχνικών διευθυντών, κατά κάποιο τρόπο. Πήρε τον, τον Μοντσί, σοβαρά. Για τον οποίο ήθελαν διάφορες ομάδες. Εντάξει, τον οποίο, αν θυμάμαι καλά, και η Ρεάλ είχε ακουστεί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ω, ναι. Πάρα πολλούς. Και ήταν να φύγει πέρσι ο Μόντσι. Έτσι. Ρεάλ και Παρί, λέει το ρεπορτάζ, ότι το χτύπαγαν μαζί με τη Ρώμα.
Για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαπραγματευτεί. Δηλαδή, αν έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει, για ποιο λόγο να παζαρέψει χρήματα, α πούμε. Ξέρει ότι θα στα φέρει πίσω με τον άλλον τρόπο πολλαπλάσιο. Ναι. Ναι. Δηλαδή, γιατί να πει, εγώ, να θέλει 3 και να του δίνει 2,5. Λέω τυχαία νούμερα. Λε, πρώτα 3, πάρε εδώ. Πάρε 3,5 κιόλα. Και ξεκινά να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το πίστευα τόσο πολύ. Από την άλλη μεριά, ίσως για τον ίδιο και για τη δουλειά του να είναι καλύτερη επιλογή η Ρώμα. Ενώ ότι ο παίχτης μπορεί να ανακαλύψει και να φέρει στην πρώτη ομάδα, ας πούμε, της Ρεάλ, δύσκολα θα παίξει. Στη Σεβίλη υπήρχαν μεγαλύτερη περιθώρια τότε να βάλει νέους παίχτες. Μικρότερο άγχος, λιγότερη πίεση, καμία υποχρέωση πρωταθλητισμού. Όλα αυτά τα πράγματα έδιναν τη δυνατότητα στους παίκτες να αναδειχθούν και στους προπονητές να δουλέψουν. Ναι, οκ, okay, ναι, σωστό. Στην Πάπλου τη Ρεάλ και στην Πάπλου τη Παρί, που είναι καταδικασμένες να κυνηγάνε τίτλους συνέχεια κάθε χρόνο και να παίρνουν ακριβούς παίκτες για να ικανοποιήσουν το αδιφάγο κοινό. Σωστό, δεν θέλουν Μόντσι στην πραγματικότητα ή θέλαν ένα Μόντσι των φτασμένων, να το πούμε έτσι, αλλά γι' αυτό έχουν σκάουτς ή γι' αυτό έχουν λεφτά στην πραγματικότητα και αγοράζουν κατευθείαν. Οπότε ίσως η κουβέντα να έγινε του τύπου να του πει Ρεάλ, μάλιστα έλα εδώ, αλλά παίκτες θα φέρνεις Ρεάλ Β'. Και σου λέω Μόντσι, κάτσε ρε φίλε. Θα κάτσω εγώ να έχω όλο το δίκτυό μου να ψήσω τον άλλον άρθι για να παίζει Ρεάλ Β' με την προοπτική μήπως κάποια στιγμή ανεβεί στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ. Το λέω σαν σενάριο αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι... Στη Ρώμα είναι πιο εύκολο να μπουν 1-2 παίκτες στη 18 και να αρχίσουν να παίζουν γιατί οι απαιτήσεις εκεί είναι διαφορετικές. Και η Ρώμα γενικώς κάνει και πειράματα. Εγώ θυμάμαι το πείραμα Λουίς Ενρίκε, ένα πείραμα που αστήχησε στη Ρώμα, αλλά το πήρε το ρίσκο, ας πούμε, και το έκανε. Και για τη Ρώμα μου φαίνεται πιο λογικό. Ναι, νομίζω ότι είναι. Συμφωνώ δηλαδή με το σκεπτικό σου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τα λεφτά. Κατ' εμέ. Αυτό, ναι. Παρότι είχε σαν ποδοσφαιριστής, όπως και οι ποδοσφαιριστές, μάλλον ο Μόντσι, είχε ρήτρα 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ρήτρα κανονική, δηλαδή, όποιος ήθελε να τον πάρει για τεχνικό διευθυντή, πέρσι, ας πούμε, πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και ο μόνος τεχνικός διευθυντής που έχω ακούσει να έχει ρήτρα. Ναι, και εγώ δεν γνωρίζω άλλον, ομολογουμένως. Λοιπόν, οπότε πάει στη Ρώμα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, λέω εγώ εδώ πέρα. Και λέω ότι θα συνδυαστεί τώρα και με τον Τότι, εγώ λέω, με κάποιο τρόπο. Θα έχουμε, εγώ λέω ότι θα συνδυαστεί με κάτι άλλο. Τι? Για να κάνει στροφή στην ποιότητα η Ρώμα αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι ετοιμάζεται να μοσχοπουλήσει το καλοκαίρι διάφορους παίχτες. Δηλαδή, να μοσχοπουλήσει. Να μοσχοπουλήσει Μανολάδες, Ναϊγκολάν και διάφορα τέτοια πράγματα. Γιατί λες να το κάνει αυτό? Διότι θα κοιτάξει να επενδύσει σε ένα project τέτοιο με νέους παίχτες ταλαντούχους. Γιατί καταρχάς δεν πάει να τους κρατήσει. Δηλαδή ο Μανολάς, λογικά το καλοκαίρι αυτό θα φύγει. Σωστό, δηλαδή πόσους να πουλήσει. Δεν μπορεί να πουλήσει και πάρα πολλούς μαζί. Αυτό λέμε. Πόσους να πουλήσει. Αυτό λέμε. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει πάρα πολλούς μαζί. Άμα έρθουν προτάσεις για 50 και 60, τι θα κάνει. Εντάξει, απλώς γιατί το λέμε ότι είναι μια διαλυθεί ομάδα. Να πουλήσει, το καταλαβαίνω. Πόσους να πουλήσει. Θα διαλυθεί. Και πρέπει να έχει και καλούς, δηλαδή τους καλούς να πουλήσει. Τον Αγκολάν, οκ, okay, μαζί σου είμαι. Ναι. Τον Τζέκο, εντάξει, επειδή είναι μεγάλος, θα μπορούσε, λέω τώρα εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Το Σάλαχ δεν τον πουλάς, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει, ο Ντερόσε δεν τον πουλάς, ο Ντερόσε. Okay. Και ο Ντερόσε δεν γίνεται, ας πούμε, για τίποτα. Το Μανολά να πουλήσεις. Δεν και τόσο πολύ στην πραγματικότητα. Αν το καλώς σκεφτείς. Αυτό, άμα σου φύγουν, ας πούμε, Μανολάς και ο Ναϊγκολάν. Ναι. Παίρνεις ένα πολύ σεβαστό πακέτο. Ξαμολάς το Μόντζι. Αλήθεια. Παίρνεις και κανένα παίχτη, ρε παιδί μου, με κάποια από τα χρήματα που εισπράττεις για τους άλλους δύο, λέω εγώ τώρα. Κοιτάζω τώρα, δεν ξέρω αν είναι σατανικό, αλλά όλο το team της Ρώμα, προσέξτε τώρα κάτι ενδιαφέρον, όλο το team της Ρώμα μέχρι τους φυσιοθεραπευτές είναι Ιταλοί, εκτός από τρεις ανθρώπους. Έναν από τους γιατρούς που είναι Γερμανός, ένα από τους δύο επικεφαλής γιατρούς που είναι Γερμανός, έναν προπονητή που είναι ειδικός για την ενδυνάμωση του κεφαλιού που είναι Αμερικανός, και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας που είναι Ισπανός. Για δες τώρα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο τεχνικός διευθυντής της Ρώμα, κυρίες και κύριοι, είναι Ισπανός. Μανολό Θουμπίρια. Μανόλο Θουμπίρια λέγεται. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε εκεί το κονέ, γιατί έχει σημασία κιόλας. Δηλαδή να μιλήσει ο προκάτοχός σου να είναι συμπατριώτη σου,
μπορεί να σου εξηγήσει, δηλαδή ό,τι σου εξηγούν οι άνθρωποι που έρχονται να σου κάνουν την πρόταση, φτάνουν σε ένα επίπεδο, ο συμπατριώτης σου που έχει την ίδια θέση μέσα για τον οποίο διαδέχεσαι, στα λέει αυτό που λέμε χαρτί και καλαμάρι, ναι, παιδί μου. 100%. Και αυτό ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του, λέω. Και Στρούτμαν λένε κάποιοι ότι. Και Στρούτμαν. Είναι για να φεύγει. Και Στρούτμαν. Εντάξει, ο Στρούτμαν νομίζω περίμεναν περισσότερα. Okay. Από αυτά τα οποία. Ναι, παιδιά, μας αρέσουν οι προτάσεις σας, βεβαίως. Αεροδρόμιο Μπάμπης Τενές στη Λαμία. Ναι, μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά. Τένεπορτ συγκεκριμένα. Κάποιος το λέει. Δεν είναι απλά ένα αεροδρόμιο. Είναι Τένεπορτ. Ναι. Και ναι, ρε παιδιά, προφανώς ο Ρόναλντ από τη Μαδέιρα. Πώς θα το με το όνομά του. Γιατί να το πούμε Θοδωρής Αγοράκης και όχι Βάνα Μπάρμπα προς τιμή της γυναίκας που μεγάλωσε μια γενιά, λέει ο Ρογκοτρέα. Των Ιωαννίνων. Αυτό τον Ιωάννη πρέπει να γίνει. Ποιο είπαμε Θοδωρής Αγοράκης. Είπαμε το Θεσσαλονίκη. Βενιζέλος. Βενιζέλος. Ναι. Κάποιος λέει γιατί. Γιατί Ζαγοράκης της Καβάλας, άμα ήταν να το πούμε. Ναι. Για να πάμε με τον. Με τον τόπο καταγωγής. Έτσι, της Καβάλας και. Βάνα Μπάρμπα. Μάκης Ψωμιάδης δηλαδή. Δυνατή υποψηφιότητα. Θέλω να πω. Αν και νομίζω ότι. Ναι, όχι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε. Και τον Ιωαννίνων Βάνα Μπάρμπα, ε. Τι? Τον Ιωαννίνων Βάνα Μπάρμπα. Ναι, όχι, απλώς σκέφτομαι ότι καλό είναι να, είναι, να μπορούν να είναι όλοι παρόντες στα εγγένεια, όποιο όνομα και να δοθεί. Καταλαβαίνεις, αυτό σκεφτόμουν. Θα είναι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, και τον Ιωαννίνων Βάνα Μπάρμπα. Εντάξει, λίγες μέρες νωρίτερα να το πούμε να προλαβαίνω στήρια, αλλά. Όχι γιατί. Δεν είναι τώρα. Σιγά το από το Ρίο τώρα. Καλά, εντάξει, δεν είναι και το Ρίο Αντίριο. Δεν είναι και το Ρίο Αντίριο, αδερφέ, αλλά εντάξει, μια πτήση νομίζω και απευθεία. Άντε, με μια σε Φραγκφούρτη με ένα. Το λέω, δύο μέρες πριν. Εντάξει, δεν το λες και δύο μέρες πριν. Δύο μέρες, μια χαρά είναι. Κάπου. Να ξυριστούμε να. Εντάξει. Κόψουμε μάλλον. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30 πάμε στην πρώτη μεταφημιστική διακοπή και δελτίο πολιτικών ειδήσεων βεβαίω. Ακολουθεί πάντα στην παρέα μα η Πίλτσα Ελλά, η μπύρα που είναι για μα ποδοσφαιροφίλου. Ρόλα, κάποιοι δεν σχολιάζουμε survivor και έχει γίνει αυτό. Γιατί έχουν πέσει θύματα bullying από τους χονδροθύμιους. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί θέλουν να το βλέπουν, λέει, το βράδυ και όταν το λέμε εμείς το χαλάμε. Και... Λοιπόν, και περνάμε αυτή την καταπίεση, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να το πω αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε ένοχα, κρυφά. Μην τυχόν και μας δει ο χονδροθύμιος μας μαλώσει. Εκεί έχουμε κατατήσει. Για εσάς που ρωτάτε. Πίδοξε επιχειρηματίας εναντίον πώς σημειώστε διπλό. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πράγματα που μας στέλνετε. Λοιπόν, ναι. Θα βγάλω το παράπονό μου αυτό. Ναι. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν τέλος πάντων από ένα άσχημο συμβάν που είχε συμβεί. Ναι. Σε ένα σχολείο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μην τα αναμοχλεύουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καλησπέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με Κώστα Κυριάκη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα οροχνωθούμε και Ευαγγέλη Ρατζιά, οργάνωση και μέλα παραγωγής. 2-10-95-79-2-3-4-5 τηλέφωνα για μετά τις 12. Θα ανοίξουν οι γραμμές και τα μηνύματά σας θυμίζουμε στους τρόπους επικοινωνίας μέσω κινητού. Σούπερ κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 19-400-0,31 του ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά, sportfm.gr, να κλικάρετε πάνω δεξιά εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά, Radio Live, ανοίγει ο Media Player, μαζί του ένα πεδίο μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Μπορείτε να μας στείλετε επίσης email οποιαδήποτε μέρα ή ώρα της εβδομάδας στο ράμα για 05@yahoo.gr. Γράφοντας fightclub2.0, fightclub2.0 στην αναζήτηση του Facebook θα βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Αντίστοιχα, fightclub κάτω παύλα στο Twitter. Τα ονόματα επώνυμα των δύο παραγωγών στα ελληνικά, με ελληνικούς αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε να βρείτε τα προσωπικά προφίλ και σελίδες τους. Και θυμίζουμε ότι στο Men Google Play Store γράφοντας Fight Club 2.0 αλλά και στο App Store γράφοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή Fight Club 2.0, μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα applications της εκπομπής για Android και iOS, τα οποία είναι τσαμπέ, τα οποία κατεβαίνουν σφαίρα, τα οποία λειτουργούν σφαίρα, είναι χωρίς διαφημίσεις, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο ακροατές μας που βοήθησαν να τα φτιάξουμε. Μάλιστα στο Android θα υπάρχουν τώρα και δυνατότητα για να ακούτε offline εκπομπές. Έτσι το προχώρησε εκεί πέρα το συγκεκριμένο φίλο. Σε πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι, πώς να το πούμε, ερχόμαστε λίγα κλικ πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο και για όσους έχετε Android και για όσους έχετε iOS. Εάν για κάποιο λόγο δεν σας τα βγάζει,
Στείλε μας στο Facebook, υπάρχουν τα απευθείας link και στο About μπορείτε να τα βρείτε. Αν για κάποιο λόγο το σπίτι δεν τα βρίσκετε ή μπερδεύεστε ή οτιδήποτε, στο About της εκπομπής στο Facebook υπάρχουν τα απευθείας link για να πάτε να τα, να τα βρείτε. Λοιπόν, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς είναι στα μικρόφωνα. Είπαμε τώρα, δεν έχει τίποτα σημαντικό. Φραγκφούρτη, Φράιμπουργκ και Σενεκάλη, Κτέλεφαλου και Αρέτσο, όπως το γύριζε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι να τα συζητάμε τώρα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Και Λιμός, Παρί, Λεβαλουά, δηλαδή στον μπάσκετ. Συγγνώμη, πες τώρα τι θέλεις να πεις. Τίποτα, θέλω να πω ότι ο Γιάννος Παλιάρας μόλις γλέντισε τον φερόμενο μάνατζερ ράγκμπι. Πα, ξαναμπήκε αυτός. Ξαναμπήκε κουτσένοντας όμως. Κάνει, παριστάνει το, τον ανάπηρο πολέμο. Ναι, και καλά ότι εγώ σφίγγω τα δόντια και έστω και κουτσός προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Λοιπόν, 5-2 είναι το σκορ. Παρακαλούνται οι χονδροθύμοι να κλείσουν τα αυτιά τους. 5-2 είναι το σκορ. Α, το είπα και πριν, ναι. Α, συγγνώμη, Βρεστάρο, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Ναι. Τέλος πάντων. Και όπως λέγε κάποιος, μεγάλε γκουρού του έρωτα, μη μασάς από χονδροθύμιους που τρώνε την πίτσα με μαχαιροπύρουνο, με πλαστικό μαχαιροπύρουνο. Καθόλου λάθος δεν κάνεις. Με πλαστικό μαχαιροπύρουνο. Ναι, ναι, βεβαίως. Όχι ότι το άλλο είναι καμιά κίνηση αυρότητας, αλλά με πλαστικό μαχαιροπύρουνο. Με πλαστικό. Ναι. Είναι πιο βαρύ, είναι αλήθεια. Πώς το κάνουμε τώρα. Είναι πιο βαρύ. Πραγματικά. Λοιπόν, όσο βαρύ πρέπει να έκανε για το χ στους Βέλγους, εντάξει, ξέρω ότι έχουν περάσει από τότε, αλλά εντάξει. Τους χάλασε, δεν πειράζει. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα μετά από 48 ώρες. Ξέρεις τι ρε εσύ, από όλα τα, πώς να πω, τα πρώτου αγώνα στερεότυπα και τις πρώτου αγώνα αναλύσεις, ναι. Αυτό που περισσότερο βγήκε μέσα στο παιχνίδι από τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ήτανε η αλαζονία τους. Ναι. Το έβλεπες σε κάθε πιθανή και δεδομένη φάση. Είτε μεταξύ τους, κυρίως με τις αποφάσεις του διαιτητή, σε σημείο εξοργιστικό. Πραγματικά εξοργιστικό όμως, ρε παιδί μου. Είναι έτσι ακριβώς. Το οποίο... Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να πάει έτσι το παιχνίδι. Δηλαδή κάπου εκεί το χαμογελάκι, αυτό το αυτοπεπιθέ που λέμε. Ναι. Κάπου άρχισε να τους φεύγει μετά στο δεύτερο ημίχρονο όταν βάλαμε τον γκολ και δεν μπορούσαν να βρουν δρόμο για να σκοράρουν. Αλλά ότι το είχαν, το είχαν. Ότι το είχαν, το είχαν. Ρε παιδί μου, πραγματικά δεν το ξέρεις, δεν το λέω η ομάδα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έχω δει, τι να σου πω. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ. Και δεν μπορώ να θυμηθώ, για παράδειγμα, την εθνική Αργεντινής ή την εθνική Βραζιλία στα καλά τους, να βλέπεις τους παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Παίζει να παίζουν μουντιάλ, ρε παιδί μου. Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάζο, παιχνίδια του 10-0. Ναι. Έτσι. Δεν έβλεπες ποτέ μέσα στο παιχνίδι μπλαζεδισμό στα πρόσωπα, ναι, αυτών των ανθρώπων. Και το είδες στους παίκτες της εθνικής Βελγίου. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, ειλικρινά σου μιλάω. Θα πω το περίμενα, ξέρουμε. Κάποιοι λαοί είναι πιο αυτοί. Ξέρουμε για τους Βέλγους, okay, ξέρουμε για τους Ολλανδούς, ξέρουμε ότι έχουν διάφορα θέματα. Καλά, οι Ολλανδοί τώρα θα σταματήσουν να τα έχουν τα θέματα, βέβαια. Τώρα, ναι. Καλά, σιγά, δεν είναι και σίγουρο. Θέλω να πω, είναι σε δυσμενή θέση, εντάξει, αλλά δεν είναι ότι έχουν αποκλειστεί κιόλας. Όχι, δεν έχουν αποκλειστεί, εντάξει. Ναι. Πάνε με άλλο προπονητή απλά. Σωστό. Απολύθηκε ο Μπλίντ. Είναι ο τρόπος έτσι να κάνουν το δικό τους ηλεκτροσόκ. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα που δείξαν οι Βελγοί ήταν, επειδή μου, σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, προσπαθούμε να δούμε ποιο δεν έκανε τα πράγματα. Νομίζω ο ένας κεντρικός αμυντικός, ο Σίμαν, δεν είδα να κάνει κάτι τέτοιο. Όλοι οι άλλοι, από τον Αλντερβάιρελ, συγγνώμη, τον Βερτόνχεν, ο Φελαϊνί, ο Βίτσελ, ο Σαντλή, πολλές φορές. Α, και ο Λουκάκο ακόμα, που γενικά εντάξει, καλή συμπεριφορά έχει ο Λουκάκο, θέλω να πω. Ο Καράσκο, πάρα πολύ. Ναι. Όλοι δείξαν έστω. Καλά, ο Μέρτενς δεν συζητάμε. Εντάξει, ο Μέρτενς είναι ο μεγαλύτερος τρικαράγκης από όλους. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε, τι πράγμα ήταν αυτό. Τι πράγμα ήταν αυτό. Άκουσα και στη μετάδοση να εκνευρίζεται πολλές φορές όταν δεν τους βγαίνει. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά αυτό τώρα ήταν δηλαδή παιδάκια. Εδώ μιλάμε για παιδάκια. Και ήταν προφανώς και η απάντηση στο γιατί μια καταπληκτικά ταλαντούχα ομάδα δεν μπορεί να γίνει ομάδα και δεν μπορεί να. Πώς το λένε, δεν μπορεί να πάει παραπάνω από εκεί που είναι. Όταν πει τα λες όλα αυτά τώρα, γιατί λείπαν οι δύο καλύτεροι παίκτες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λείπαν αυτοί οι δύο. Οκ, okay, ναι. Μας βοήθησε αυτό το πράγμα οπωσδήποτε. Αν ήταν αυτοί οι δύο, ναι, πιθανότατα θα είχαμε χάσει. Και αλλά τώρα τι κουβέντα να κάνουμε πάνω σε αυτό. Τι κουβέντα να κάνουμε. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είδα το παιχνίδι στην ΚΟ που βρισκόμουν, ναι, σε καφετέρια, ωραία καφετέρια απέναντι από το ξενοδοχείο που μέναμε. Ναι. Καφετέρια με ποδοσφαιρικό όνομα έχει σημασία, με όνομα Νταλούζ. Ναι, καφετέρια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
Με φίλο στην παρέα Βέλγο, παντρεμένο με Ελληνίδα. Α, θαυμάσια. Παντρεμένο με Ελληνίδα. Θαυμάσια. Έλεγα την ιστορία και το μεσημέρι, αλλά αξίζει να την πω και εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Φόλα φίλο τη Άντερλεχτ. Ναι, οκ. Okay. Ο οποίο βρίζει το Βίτσελ, γιατί πριν από κάποια χρόνια είχε σπάσει το πόδι ενός παίκτη Άντερλεχτ και μισεί τον Βίτσελ. Ναι. Το οποίο βέβαια τον ξέρω, τον έχουμε γνωρίσει πριν κάποια χρόνια πάλι στην ΚΟ. Ναι. Έχει έρθει με εμφάνιση Βελγίου να δει την μπάλα στην καφετέρια. Και ένας ανάμεσά κύριος μας. Μυρλάει όταν βάζουμε τον γκολ και τα λοιπά. Βρίζει την ομάδα του που δεν παίζουμε καλά και τα λοιπά. Βρίζει εμάς που αμυνόμαστε, ξέρεις, ναι, 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 ναι. Μύρλα συνέχεια. Ναι. Πανηγυρίζει έξαλα την ισοφάριση. Ναι. Και μετά τέλος του παιχνιδιού το κυνηγάμε στους δρόμους γύρω-γύρω να του λέμε θέλουμε να σου πάρουμε την εμφάνιση ως σουβενίρ. Όπου τρέχει γύρω-γύρω στους δρόμους να ξεφύγει από 4-5 μαντράχαρτ που το κυνηγάμε. Και τελικά τον αφήνουμε ήσυχο να κατεβάζει τη φόρμα του και μας δίνει τον πισινό του εκεί πια. Λέμε, okay. Είχαμε ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Μάλιστα, ναι, ναι, αυτές είναι οι αγγλικές είναι οι αυτές που περιγράφεις. Πραγματικά. Μαριτίνα Hotel. Ναι, βεβαίως. Ρε, δεν είναι να πεις κάτι εδώ πέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από πουθενά. Αφού είπα το όνομα το Νταλούς. Μήπως ήταν απέναντι. Εντάξει, ναι, απέναντι. Σωστά. Εντάξει, οπότε ξέρει. Δεν είναι κακό. Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Είναι ωραίες στιγμές, πραγματικά. Έστω και αν τις με φορές. Εντάξει, παιδιά, τώρα το Βέλγιο υπάρχει, δεν υπάρχει. Τι να σας πω δηλαδή, πραγματικά. Αυτό μου κάνει τρομερά αρνητική εντύπωση. Που το είδα και από όλους. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα, τα του παιχνιδιού, δεν νομίζω ότι χωράνε περαιτέρω ανάλυσης σήμερα. Απλώς έχω να πω ότι θα πιστεύω ότι έτσι όπως πάμε θα παίξουμε την πρόκρισή μας στη τελευταία αγωνιστική. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα φτάσουμε. Εμείς. Ναι. Τελευταία αγωνιστική όχι, γιατί παίζουμε με Γιβραλτάρ. Τι εννοείς, γιατί όχι. Με τα αποτελέσματα και των άλλων εννοώ, ρε, εσύ. Αν φτάσουν τελευταία αγωνιστική και με νίκη δική μας επί του Γιβραλτάρ, περνάμε έστω δεύτερη. Πιθανώς με ένα συνδυασμό, ρε παιδί μου, αποτελέσματα. Μια χαρά. Νομίζω ότι τελευταίο μας παίζουμε με την Κύπρο, αν δεν απατώμε, έξω. Όχι. Νομίζω πως όχι, τώρα από μόνο το λέω, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα τα τρία μάτς που ακολουθούν πάντως είναι Βοσνία έξω, Εσθονία μέσα, ναι. Βέλγιο μέσα. Ναι. Και μετά παίζουμε με Γιβραλτάρ και Κύπρο ή Κύπρο-Γιβραλτάρ. Αλλά δεν θυμάμαι πώς πηγαίνει η σειρά. Το θέμα είναι το παιχνίδι με τη Βοσνία. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις είναι νωρίς. Αλλά είναι η αλήθεια ότι θα βρει τόσο εμάς όσο και τους Βόσνιους βεβαίως. Αλλά νομίζω σε εμάς θα δημιουργήσει αυτό μεγαλύτερο πρόβλημα. Μέρες πλέον μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή σε μια φάση λίγο περίεργη, πάρα αυτές τις περίεργες φάσεις, δηλαδή γύρω στις 10 Ιουνίου, ξέρω εγώ, και σε ένα παιχνίδι που θα είναι, φανταζόμαστε όλοι περίπου, ναι, πώς θα είναι για μας, πώς θα μας περιμένουν, πόσες μέρες πριν θα το συζητάμε, πόσες μέρες πριν θα αρχίσουν να γράφουν. Θυμίζω ότι πέρα από όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο εκεί με τον Τζέκο, με τα ξεβρακώματα, με τις μανούρες τα λοιπά, κάποιοι ηλίθιοι συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, φρόντισαν να πικάρουν τους Βόσνιους με κάποια πανό στην εξέδρα για τη Σεμπέντσα. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Αυτοί οι ηλίθιοι που το έκαναν στην εξέδρα, βέβαια, δεν θα είναι στο παιχνίδι. Να τους περιμένουν οι Βόσνιοι στο αεροδρόμιο με ανοιχτές αγκάλες. Δηλαδή, έκαναν τη λαδιά τους, δημιούργησαν ό,τι δημιούργησαν. Δεν θα είναι εκεί όμως. Θα είναι εκεί. Δεν θα το λουστούν αυτοί. Ναι, θα είναι οι παίκτες, το τεχνικό team και όσοι τολμηροί βρίσκονται μαζί. Οι δημοσιογράφοι και δεν ξέρω αν θα υπάρχουν οπαδοί που θα πάνε εκεί. Λοιπόν, αυτή την πολεμική που θα ζήσει η Εθνική θα τη ζήσει λόγω κάποιων ηλιθίων, οι οποίοι πιστεύουν ότι με ένα πανό, θυμίζοντας τους Βόσνιους όλο αυτό το μακελιό που έγινε σφαγή της Σρεμπένιτσα, τους έκαναν τα μούτρα κρέας. Ναι, ναι. Θα είναι μεγάλη μαγιά αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, θέλω να θυμίσω ότι είναι διπλή, αν θες, ατυχία κατά κάποιο τρόπο της Εθνικής, ότι με όλο αυτό το κλίμα που θα έχει δημιουργηθεί πάμε και σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι και ύψης της βαθμολογικής σημασίας. Και ένα παιχνίδι που αν δεν το χάσουμε, ναι, θα μπορούμε να κάνουμε μετά άλλου τύπου κουβέντα. Αν δεν το χάσουμε. Είμαστε καλά. Ναι. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, 9 Ιουνίου είναι αυτό το παιχνίδι, στο ίδιο και το πρόγραμμα το πω. Λοιπόν, όπως είπαμε, Ελλάδα-Εστονία μετά 31 Αυγούστου. Ναι.
Ελλάδα-Βέλγιο 3 Σεπτεμβρίου είναι δύο μάτς κολλητά. Παίζουμε, έχουμε τα δύο εντός κολλητά. Λοιπόν, θα έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα λογικά εκεί. Λοιπόν, και πάμε. Κύπρος-Ελλάδα, έχεις δίκιο, είναι το τελευταίο παιχνίδι με το Γιβραλτάρ. 7 Οκτωβρίου Κύπρος-Ελλάδα. Και 10 Οκτωβρίου είναι, πάμε πάλι σε δύο παιχνίδια κοντινά. Ελλάδα-Γιβραλτάρ και κλείνει την ίδια μέρα που το Βέλγιο θα υποδέχεται την Κύπρο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πηγαίνει να παίξει εκτός έδρας στην Εστονία. Ναι. Όμως η Εστονία ουσιαστικά είναι ήδη εκτός και η Κύπρος είναι ήδη εκτός στην πραγματικότητα. Οπότε. Εντάξει, στο τέλος δεν περιμένεις τώρα, στο τέλος τελευταίες αγωνιστικές δώρα. Αυτός που καίγεται να περάσει θα τη βρει την νίκη να περάσει. Το θέμα θα γίνει νωρίτερα. Και θυμίζω απλώς ότι είμαστε σε έναν όμιλο που το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ των ομάδων παιχνίδια. Mm. Θέλω απλώς να το θυμίσω. Σε αυτήν εδώ τη στιγμή είναι νωρίς, θα το ξαναθυμηθείτε και όταν έρθουν οι μέρες. Απλώς το θυμίζω και εδώ. Και ναι, συμφωνώ ότι αν δεν χάσουμε στη Βοσνία. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν είναι cool, είπε οι Βέλγοι. Μπορεί να είναι κάποιοι cool, μπορεί να είναι αυτοί που γνώρισατε εσείς. Cool, οι Βέλγοι, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδαμε μέσα στο επίπεδο, βγάλαν πολύ μεγάλο κομπλεξισμό. Mm-hmm. Νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο κομπλεξισμός που βάλαμε στο παιχνίδι. Μπορείτε να το πείτε σκέτο εκνευρισμό, θέλει κάποιος να το πει μόνο αλαζονία. Εγώ τα λέω όλα αυτά μαζί και λέω ότι ήταν και κομπλεξισμός αυτό που βγάλανε οι Βέλγοι. Ήταν πολύ καλό αυτό ότι μας υποτίμησαν και μας κοίταγαν αφιψηλού, διότι κάποια στιγμή δεν κατάλαβα πού τους ήρθε και έτρεχαν μέχρι το τέλος να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Εντάξει, και το σώσανε. Και θέλω να πω σέβα στον τίμιο γέροντα Ρωμέλου Λουκάκου. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος Ρωμέλου Λουκάκου για να βάλει αυτό το γκολ, το οποίο είναι γκολ. Τζέκο Αλιταρά, αν μου επιτρέπεις, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή με πίβοτ κανονικό. Γιατί είναι γκολ με πίβοτ. Υπέροχο γκολ, πραγματικά. Σε τρεφορίσω. Το ότι πέταξε τον Παπασταθόπουλο από την πλάτη του, όπως πετάει καμιλοπάρδαλη τη Λένα που προσπαθεί να γραπωθεί από πάνω. Ναι. Είναι τρομερό ότι τον Παπασταθόπουλο δεν τον πετάς έτσι απλά από πίσω. Γιατί γενικά τον Παπασταθόπουλο δεν ξεμπλέκει εύκολα. Ναι. Άμα σε έχει αγκαλιά. Το ότι ξέμπλεξε τόσο χαλαρά ο Λουκάκου με τον Παπασταθόπουλο ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή, πραγματικά. Τι κοιτάς, 7-3 η Χοδροθύμη να κλείσει τα αυτιά τους, παρακαλώ. Λοιπόν, τα έκλεισαν από ό,τι βλέπω. 7-3 η διάσημη με Ειρήνη Παπαδοπούλου να τραγουδάει το τραγούδι της νίκης, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, τώρα πέρα από όλα η ουσία για την εθνική είναι επειδή κάνει κύκλους η ριόλα ιστορία, ναι. Ότι ξέρουμε ότι είμαστε τουλάχιστον σε μια φάση του κύκλου που ξέρουμε ότι μέχρι να τελειώσουν αυτά τα αποκριματικά οπωσδήποτε θα δούμε την εθνική να παλεύει. Άσχετα τι θα κάνουμε, η εθνική να παλεύει, θα γουστάρουμε να κάτσουμε να τη δούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι θα παίξει το καλύτερο που μπορεί μέχρι το τελευταίο του παιχνίδι. Ναι. Αυτό. Και αυτό ήταν κάτι που δεν το είχαμε και το ξανακερδίσαμε. Αυτό. Με αυτή την έννοια, αυτό και καλό. Αυτό είναι παράσημο του Σκίμπε όλο αυτό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή εκείνος. Ο οποίος είπε με τα λίγα δικά του γερμανικά λόγια ότι όταν ήρθα δεν είχαμε ομάδα. Το είπε με αυτά τα λόγια. Δηλαδή αυτό διάβασα κάπου χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά εντάξει, νομίζω όλοι καταλάβαμε τι έλεγε και τώρα έχουμε ομάδα. Έτσι ακριβώς. Οκ. Συγγνώμη, κάτι, όχι, κάτι θες να πεις. Όχι, αυτό δεν είναι κανένας άλλου, ξέρεις, καμιά ΕΠΟ και κανένας άλλου εξωτερικού παράγοντα. Ναι, είναι καθαρά δική του δουλειά. Ο οποίος χωρίς τζουμ ταρανταζούμ και χωρίς φανφάρες πήρε μια ομάδα διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα, ψυχολογικά, αγωνιστικά, απαξιωμένη, ο κόσμος είχε γυρίσει την πλάτη, όλο αυτό το πράγμα, και προσπάθησε στο λίγο χρόνο που έγινε να δουλέψει με διεθνείς, γιατί ένας ομοσπονδιακός έχει αυτή την κατάρα να μπορεί να δουλεύει λίγες μέρες, συγκεκριμένες μέρες με την εθνική, και όποτε έχει ουσιαστικά αγώνες μαζεύονται εκεί 3-4 μέρες για να πούνε ότι κάτι κάνουμε όλοι μαζί. Ναι. Κυρίως νομίζω δούλεψε περισσότερο στην ψυχολογία και στην έννοια της ομάδας σαν παρέα, εννοώ, σαν μια συγκέντρωση ανθρώπων που πρέπει να είναι καλά μεταξύ τους, που πρέπει να επικοινωνούν, που πρέπει να τρώνε όλοι μαζί, που πρέπει να κάνουν πλάκα όλοι μαζί, που πρέπει να έχουν κοινά πράγματα να συζητούν και λιγότερο αγωνιστικά. Δεν πάω να μάθεις μπάλα δηλαδή σε παίχτες που είναι 25 και 30 χρόνια να τους διδάξεις κάτι πέρα από 2-3 συστήματα πώς θες να αμήνονται, ας πούμε. Νομίζω ότι περισσότερο δούλεψε πάνω στη ψυχολογία και αυτό το πράγμα βλέπουμε τώρα. Έτσι, παρότι θέλω να σου πω, δεν μπορεί κανένας να πει ακόμη με βεβαιότητα τι ακριβώς κάνει ο Σκίμπε στην εθνική. Δηλαδή, ο Σκίμπε ανακατεύει την τράπολα αναλόγως με τα παιχνίδια. Δεν έχει, ας πούμε, αγαπημένο. Ναι.
σύστημα. Δεν μπορεί να πει ότι να κοίταξε αυτό, κάνει όπω κάνω ρεχάλι, ξέρω εγώ, το man to man για παράδειγμα. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα. Είναι λίγο μεικτέ οι τακτικέ και οι διατάξει που ακολουθεί. Αλλά το θέμα ότι έχει αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό είναι το καλό. Βεβαίω στη Βοσνία θα έχουμε τρει απουσίε. Εντάξει, εξή, δύο ταξίδι δεν τον βάζω μέσα. Εντάξει, ταξίδι μπορεί να έδωσε την ασίστ στον γκολ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, οπωσδήποτε και του πιστώνεται, αλλά νομίζω ότι η παρουσία του ήταν. Μάλλον αρνητική στο παιχνίδι. Ίσως δεν ήταν θετική, εν πάση περιπτώσει. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, εσύ το Σάμαρ δεν τον λογίζει απουσία ούτως ή άλλως. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ο Τζαβέλας όμως νομίζω ότι θα είναι απουσία, γιατί νομίζω ότι πάλι θα. Θα έλειπε ούτως ή άλλως ο Τζαβέλας. Θα έλειπε και από την Κίτρινη και μόνο εννοείς. Ναι, λέω γενικώς ότι είναι. Όχι, το λέω γιατί υπάρχει μια κουβέντα ότι ρε Τζαβέλα αυτό. Όχι. Πήρε κόκκινη κτλ. Με το που πήρε την Κίτρινη ούτως ή άλλως θα έλειπε. Ήταν δεδομένο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και επειδή λειτουργήσε αυτό το σύστημα, γιατί. Και η Βοσνία το ίδιο πράγμα παίζει. Δηλαδή το Βέλγιο έπαιζε με έναν επιθετικό μπροστά, ψηλό, μεγαλόσωμο, ακριβώς. Και εμείς παίξαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι. Ουσιαστικά 5-3-2 παίζαμε στην πραγματικότητα. Σε θέση άμυνα σίγουρα 5-3-2. Και γενικώς 5-3-2 νομίζω ότι παίζαμε. Αυτή ήταν η δική μου εντύπωση. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει η Βοσνία. Η Βοσνία είναι το ίδιο πράγμα με τον Τζέκο μπροστά. Οπότε και λόγω ανάγκης αποτελέσματος λόγω πάλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς μας βλέπω να πάμε, να πηγαίνουμε. Και εκεί καλά θα ήταν να είχαμε τον Τζαβέλινα αλήθεια αριστερά. Θα πει γυρίζει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, να πούμε μια λύση και θα πάει ο Σταφυλίδης αριστερά. Αναγκαστικά δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Αριστεροπόδαρος όμως. Δεν είναι. Δεν είναι, αυτό είναι θέμα. Οπότε αριστερά θα πάω από Πασταθόπουλος πιθανώς. Θα δούμε, ναι. Για το φίλο που επιμένει που λέει Τσαούσε Λουκάκου είναι 23 ετών, γέροντας τα 23. Ναι, 23. Ναι, παιδιά, 23. Ναι, 23 είναι. Ναι, παιδιά. Και εσύ που λες το Ζέκα, γιατί τον κάλεσε αφού δεν παίζει, έπαιξε ο Ζέκα. Έπαιξε ο Ζέκα, παιδιά. Αφενός, αφετέρου. Και υπάρχει μια σύμβαση. Και τον Κυριακή, γιατί τον κάλεσε. Ναι. Και τους άλλους, ξέρω εγώ. Τον Καταγιανάκη, γιατί τον κάλεσε στο Euro. Γιατί ήταν ωραίο, παιδιά. Εντάξει, ναι. Ο μόνος που έχει απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, που θα είχε μάλλον, ήταν ο συγχωρεμένος Αρκέτας Παναγούλιας. Διότι κανένας δεν θα του πει γιατί πήρες αυτόν στο Μουντιάλ του 1994, γιατί το Μουντιάλ του 1994 παίξαν όλοι. Ήταν το μόνο Μουντιάλ που παίξανε όλοι. Δεν έμεινε κανείς παραπονεμένος. Από τον Καρκαμάνη μέχρι τον οποιοδήποτε, μέχρι τον τελευταίο. Παίξαν όλοι. Εκεί είναι. Παιδιά, ποτέ δεν παίζουν όλοι οι παίχτες. Παίρνουν παίχτες για να εγκληματιστούν, για να γνωριστούν, για να δεις κάποιους που ταιριάζουν, για να δεις αν αυτά τα πράγματα που κάνουν με τις ομάδες τους τα κάνουν και στην εθνική στο βαθμό που θέλεις. Το Μανθάτη και τον Αδρούτσο γιατί τους πήρε αφού δεν παίζουν. Μπράβο, το Μανθάτη και τον Αδρούτσο γιατί τους πήρε. Που δεν παίζουν. Το Γλύκο γιατί τον πήρε. Μέλαντε. 30 χρονών άνθρωπος τον κουβάλαγε εκεί πέρα. Γιατί τον πήρε. Να αφήσει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τον πήρε, γιατί. Παιδιά, κάνετε τώρα κάτι ερωτήσεις πραγματικά πάρα πολύ σοβαρές και αυτό παίρνετε τις σοβαρές απαντήσεις που χρειάζονται. Αυτή είναι, παιδιά. Εντάξει, η εθνική δεν πειράζει. Πάλι 14, 15, 16 παίκτες είναι, αλλά είναι καλό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που έχουμε περισσότερες εναλλακτικές επιλογές στην εθνική ομάδα και αυτό είναι καλό. Μακάρι να υπάρχει και ένα ζέκα μέσα. Ναι. Να υπάρχουν επιλογές. Έχουμε πει, το συζητάμε τόσα χρόνια. Η τρύπα μας πια. Είχε δημιουργηθεί στα αμυντικά χαφ και τα κεντρικά χαφ. Λοιπόν. Επίσης, για κάποιο φίλο που λέει, νομίζω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα ως εθνική να κρίνουμε το χαρακτήρα παικτών άλλων χωρών όταν έχουμε τον Τζαβέλα στην ομάδα. Για ποιο λόγο ακριβώς, τι μας έχει χαλάσει Τζαβέλα ως ομάδα, τι ακριβώς είναι αυτό που μας έχει ενοχλήσει ως παίκτης εθνικής, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο έτσι βλέπεις και σε ενοχλεί. Ξανά είσαι φίλος του ΠΑΟΚ και έχεις άλλα θέματα, αλλά ως ναι. Τζαβέλα της εθνικής, ξαναλέω. Μας έχει ενοχλήσει ως προς τι. Ναι. Όχι, πείτε. Να καταλάβω. Δηλαδή, γράψτε εν προκειμένου. Όχι, πείτε, ναι. Και αν θέλει να βγει ο κύριος Μόρας να πει για τίποτα άλλο για τις εθνικότητες, επίσης να το συζητήσουμε. Ναι. Για να θέλετε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ανατολάκης επίσης. Ναι, αν θέλετε να ανοίξουμε τέτοια θέματα, να τα πούμε. Να πούμε τι θέλετε να κάνουμε. Να τον παλουκώσουμε το ΖΕΚΑ. Θα ήταν ίσως μια καλύτερη λύση. Όχι, να του πάρουμε και το πορτογαλικό διαβατήριο και την ταυτότητα να είναι άπατρης και χωρίς διαβατήριο. Να είναι ένας. Να πελάσουμε ένας στο Ρόνιν. Που επίσης θέλετε. Εντάξει, δεν το πέτσε ακριβώς ο Μόρας βέβαια. Εντάξει, δεν το διάβασα. Δεν είπε κάτι τέτοιο άνθρωπο. Είπε την άποψή του σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες παίκτες, με τη θέση ενός παίκτη Έλληνα την οποία τρώει ο Ζέκα. Ουσιαστικά κάπως έτσι το είπε. Okay. Δικαίωμα του καθενός να. Εγώ λέω ότι σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο καλό είναι να παίζουν στην εθνική ομάδα και το κλείνουμε, Κώστα, ναι. Η καλύτερη. Αν αυτόν τον καιρό μπορεί να παίζει ο Ζέκα στην εθνική νομίμως. Και είναι από τους καλύτερους στη θέση να καλύπτει το ΖΕΚΑ. Και μετά, όταν δεν είναι, να καλεί να κληθεί ένας Έλληνας. Εγώ αυτό λέει η δικιά μου λογική. Ναι. Και δεν κλέβει κανείς τη θέση κανενός. Ναι.
Δηλαδή όταν παίζει ο Μπατίστα, δεν υπήρχε κάποιο καλύτερο από τον Μπατίστα να παίξει. Εντάξει, κάνουμε αυτή την κουβέντα, ας πούμε, όταν η Γερμανία παίζει μέσα και έχει Γκανέζους, Πολωνούς, Ισπανούς, η Γερμανία. Όχι, αλλά μετά μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα εκεί πέρα. Οκ, okay, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποιο ένοχο μυστικό το να μην χρησιμοποιεί παίκτες οι οποίοι. Όχι, έτσι, κουβέντα να γίνεται, okay, νομίζω okay, το έχουμε εμείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα είμαστε λίγο και πάλι μαζί σας, είστε σίγουροι, σταθεροί, ακούραστοι και δροσεροί σαν μια μπύρα πίξελας. Μου παρακαλεί το Σταύρος Χονοθήμιος να κλείσει το ραδιόφωνο του για ένα λεπτό. Και όσοι θέλουν να το δείτε το βράδυ, όλοι οι Χονοθήμιοι, ακολουθεί ενημέρωση για το Survivor. 3, 2, 1, κλείστε τα ραδιόφωνά σας. 8-6 έχει γίνει το σκορ. Βεβαίως, να πούμε τώρα ότι ο Μπό ετοιμάζεται να κονταριστεί με το σαπάκι του νησιού, τον φερόμενο μάνατζερ ράγκμπι. Όταν βλέπει τα σκούρα, αρχίζει και κουτσένει. Αλλά μετά τις διαφημίσεις θα γίνει αυτό, μπας και προλάβει να αναρρώσει. Να πούμε βεβαίως ότι από τις ειδήσεις του ραδιού Survivor είναι ότι η Λάουραν με τον κόλλον των τόσων που έχει πει και ο Μάριος κέρδισε δύο φορές στο δικό της αγώνισμα. Έχοντας μείνει ένα γύρο πίσω, έτσι, γιατί έτσι απαντάει σε αυτούς που χλεβάζουν. Έτσι ακριβώς. Οπότε κάπου εδώ κλείνει η ενημέρωση αυτού του ημιώρου για το Survivor. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε. Οπότε μπορεί να ανοίξει τα ραδιοφωνά σου πάλι, Χονοθύμνη, που είσαι στο αυτοκίνητο. Σε κάτι πιο αθλητικό θέλω να πω, επειδή το άκουσα ως πρώτη είδηση στο δελτίο του σταθμού, την αποκάλυψη του Νίκου Βεζερτζή. Για τον Γκάλι. Ναι, ότι είχε κλείσει τον Νίκο Γκάλι και ότι τον απέτρεψε ο Ιβκοβιτς από το να ολοκληρώσει τη συμφωνία και ότι αν τον είχα πάρει, είπε, θα τα κερδίζαμε όλα. Ξέρω ότι δεν περιμένετε να τα ακούσετε από μένα. Μα με ενδιαφέρει, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να το επιβεβαιώσω απολύτως αυτό που λέει ο κύριος Βεζερτζής. Και αυτό διότι έχω την τύχη να γνωρίζω τον μοναδικό άλλο άνθρωπο που ήταν παρόν στη συνάντηση αυτή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι. Αλλά η συνάντηση αυτή που έγινε δεν ήταν παρόν ο Νίκος Γκάλης, ήταν ο Νίκος Βεζερτζής, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς και άλλος ένας άνθρωπος. Ναι. Αυτοί οι τρεις ήταν. Ο οποίος είχε παραστεί ο τρίτος ως μάρτυρας ουσιαστικά στην ιστορία και αυτός μου την έχει διηγηθεί. Οπότε δεν ξέρω και τώρα που βγήκε στον αέρα, μπορώ και να την τροποτόπω. Δηλαδή ο ίδιος ο κ. Βεζερτζής, μπορώ να το πω για να βεβαιώσω ότι είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Είναι πολύ πλάκα να βγει να διαψεύσει ότι έγινε έτσι. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Αν έλεγε κάτι άλλο θα το διέψευα. Αλλά ναι. Όχι, είναι έτσι. Μάλιστα, έτσι για το χαριτωμένο του πράγματος, μπορώ να μεταφέρω και ατάκα που υπόθηκε μέσα στη συζήτηση, την ατάκα της αντίδρασης του Ντούσαν Ίβκοβιτς όταν το ανακοίνωσε ο Βεζερτζής, γιατί ο Βεζερτζής τον φώναξε στο γραφείο του για να το ανακοινώσει, δηλαδή είχε κάνει συζήτηση με τον Γκάλι και κάλεσε τον Ίβκοβιτς για να του το πει ουσιαστικά. Και του λέει, ξέρεις, coach, έχω κλείσει τον Γκάλι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα για πόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι αν του πήγε χρόνια συμβουλέ, μα δεν έχει καμία σημασία. Και γυρίζει ο παμπώνυρος Ντούσαν Ίβκοβιτς και του λέει, πρόεδρε, πώς μιλάει ο Ίβκοβιτς, Γκάλις, καταπληκτικό παίκτης. 35 ο Γκάλις τότε, έτσι. Το 92 νομίζω έχει γίνει η ιστορία. Ένα χρόνο πριν πάει στον Παναθηναϊκό, πότε πήγε στον Παναθηναϊκό. Α, τότε, για τότε λέμε. Ναι, λες. Για τότε λέμε. Α, νόμιζα ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα. Όχι. Okay, ναι. Όχι, όχι. Είναι στα τελειώματα του συμβολίου του με τον Άρη και πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό ο Γκάλις σταμάτησε τον Οκτώβριο του 1994. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Τσαμπελόκη, όπως το περίφημο. Ναι. Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό ή η δεύτερη του Γκάλι, αυτό δεν θυμάμαι. Δηλαδή ο Γκάλις πήγε το καλοκαίρι του 1993. Νομίζω η δεύτερη ήταν. Η δεύτερη. Ναι. Και εγώ νομίζω η δεύτερη ήταν. Λοιπόν, οπότε αυτό που συζητάμε έχει γίνει το 92. Το 92 γίνεται, ναι, η ιστορία. Εντάξει, επειδή μιλάμε για Γκάλι τώρα, να είμαστε και σοβαροί άνθρωποι. Όχι, το 92 πήγε στον Παναθηναϊκό. Άρα η κουβέντα γίνεται το 91. Ναι. Λοιπόν, γιατί έκατσε άλλο ένα χρόνο μετά. Η κουβέντα γίνεται το 91. Λοιπόν. Και του λέει, πρόεδρε Γκάλι, καταπληκτικό παίκτη, αλλά Γκάλι μία μπάλα, άλλοι τέσσερις παίκτες, άλλη μία μπάλα. Ό,τι θες, πρόεδρε, εσύ, αλλά εγώ λέω, δύο μπάλες χρειαζόμαστε.
Και κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, και με διάφορα άλλα μικρά ντεσού, η ιστορία είπατε. Παιδιά, ο Γκάλης είπαμε, δεν ήταν παρόν στην συνάντηση αυτή. Είχε μιλήσει ο Βερζιτζής, τα είχε συμφωνήσει με τον Γκάλη και απλώς πριν την ολοκληρώσει κάλεσε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς για να πάρει τυπικά και τη δική του έγκριση για να μπορέσει να την ανακοινώσει την συμφωνία. Για να υπογράψουν και να ανακοινώσει κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ και κάτι το οποίο όντως, όπως λέει ο Νίκος Βερζιτζής, ενδεχομένως να άλλαζε την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Αν δεν την άλλαζε σε επίπεδο δεν τίτλων, να το πω έτσι. Όχι, εννοώ, αυτό θέλω να πω. Αν μην την άλλαζε σε επίπεδο τίτλων, θα την άλλαζε σε επίπεδο φιλολογίας. Σίγουρα έτσι. Δηλαδή το να έχει παίξει ο Γκάλης και στους δύο είναι ένα διαφορετικό πράγμα από το να έχει παίξει ο Γκάλης στον Άρη μόνο και μετά έφυγε και πήγε στον Παναθηναϊκό. Πήγε στην. Νομίζω ήταν με τσαμπελόκι που σου είχε με τη Δάφνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή τρέχει πας Γιάννα μέσα στις φλέβες σου. Ναι. Είχαμε πάλι ένα χτύπημα από λίλα. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι. Έτσι. Και πιθανόν θα είναι και τελευταία φορά. Ναι. Τι κάνουμε ως Πας Γιάννα? Την πρώτη φορά τιμωρήσαμε, τον είχαμε στείλει και δανεικό, αν θυμάμαι καλά, στην Ιταλία. Ναι, όχι ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν είναι ένα θέμα τιμωρίας. Κοίταξε, ο Λίλα. Γενικά έχει προκαλέσει αντίδραση και στην πόλη, ρε παιδί μου. Οπότε κάπως δεν το σηκώνει πολύ το κλίμα, αυτό λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη, εντάξει, ένας πολύ καλός παίκτης, υπερπολίτιμος για τον Πας. Από την τρίτη, έχει και αυτό σημασία, να σου πω, ο Λίλα έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στον Πας. Ναι. Είναι ο μόνος που παίρνει, ας το πούμε, κάπως σοβαρά λεφτά, ναι. Να το πω έτσι, από τους παίκτες του Πας. Δηλαδή, εκεί που τα συμβόλαια είναι, ξέρω εγώ, του επίπεδου των 50, 70, 80, 100 χιλιάδων, 120 βαριά, εκεί παίζουν ο Λίλα, αν θυμάμαι καλά, το αυτό το συμβόλαιο ήταν στα 180 χιλιάρικα. Τα λέω και με αριθμούς. Οπότε έχει αυτό το πράγμα μια σημασία, αλλά εδώ που έφτασε τώρα νομίζω πως δεν έχει γυρισμό πια. Δηλαδή πια είναι πολλά τα πηγενέλα και συγγνώμη, αυτή δεν θα αρκέσει ούτως ή άλλως. Η συγγνώμη αυτή, ρε εσύ, ήταν πολύ συντοποιημένος όταν έλεγε τα πράγματα που έλεγε. Δεν ήταν μια κουβέντα που μας φεύγει πάνω σε ένα event. Ήταν μια σειρά από ειρωνίες και ύβρις εκεί με τον ημάμι, εν πάση περιπτώσει, αυτόν τον τύπο ο οποίος είχε πάει και συναντήθηκε μαζί του. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μαζεύεται. Όχι. Και εγώ νομίζω ότι δεν μαζεύεται. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το να σχηματίζει με τα δάχτυλα τον Αετό είναι ένα πράγμα. Ναι. Το να πεις τα πράγματα αυτά που υπόθηκαν στο βίντεο που κυκλοφορεί είναι ένα πράγμα άλλο, γιατί είναι πολλά πράγματα σε μια διάρκεια αρκετών λεπτών. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρισμός. Αν θες, να σου το πω και λίγο πιο στεγνά και ωφελημιστικά, εάν ο Πας είχε σοβαρές βλέψεις για πεντάδα, που δεν έχει, μπορεί και να έλεγε εντάξει, θα το δούμε, θα το τελειώσουμε, θα το τελειώσουμε το θέμα το καλοκαίρι. Τώρα, εάν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό το πράγμα, τώρα το λέω καθαρά οικονομικά πια, εάν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό το πράγμα, θεωρώ, για να του λύσει αζημίως για τον ίδιο το συμβόλαιο, για την ομάδα δηλαδή, αζημίως για την ομάδα, νομίζω ότι θα το κάνει. Αυτή είναι η δική μου. Okay. Η δική μου εντύπωση και η δική μου εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καθυστερημένα τα όσα έχουν γίνει, διότι μιλάμε ήδη για μια ιστορία που είναι στα πρωτοσέλιδα 4 με 5 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Είναι από την Πέμπτη προηγούμενη, από την Τετάρτη η ιστορία. Και η θέση του Πας, εάν θυμάσαι, η πρώτη ήταν σωστή μεν, αλλά καθυστερημένη πια, έχοντας φτάσει στο σήμερα, ότι περιμένουμε να πάρουμε επίσημη μετάφραση του βίντεο, διότι εντάξει, λένε ότι είπα αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχουμε μια επίσημη μετάφραση του βίντεο. Οκ, σωστό. Ναι. Πόσες μέρες θέλει μια επίσημη μετάφραση του βίντεο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό που έχει γίνει με παρένεση του ΠΑΣ, με παρένεση του ΙΜΑΜΗ, με, ξέρω εγώ, ειλικρινή μεταμέλεια του Λίλα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν ζητάνε σαν ψήμου, δεν πρόκειται να αρκέσει και δεν νομίζω θα ξαναδούμε και τον Λίλα να παίζει με τον ΠΑΣ. Αυτή είναι η
η εντύπωσή μου. Υπάρχει ένα, αν κλείσαμε αυτό το θέμα, να, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο site του Sport FM. Έχει να κάνει με τον Ιβάν Κλάσνιτς. Να, το δόλιο. Ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ βασικά και σε αυτό αναφέρεται το κομμάτι του Sport FM. Λοιπόν, κάνει τρεις φορές τη εβδομάδα αιμοκάθαρση. Θυμόμαστε, όσοι θυμάστε, για το πρόβλημα που έχει ο Κλάσνιτς και πάρα πολλά χρόνια με τον εχθρό του. Μόσχευμα πήρε και από την μητέρα του και από τον πατέρα του, αλλά απορρίφθηκαν και τα δύο. Οπότε δεν μπόρεσε να λυτρωθεί από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Λέει συγκεκριμένα στο ντοκιμαντέρ: οι γονείς μου έχασαν ένα νεφρό και ήταν δύσκολο για μένα. Τους ευγνωμονώ τόσο πολύ. Είναι δίπλα μου σε όλη αυτή τη μάχη που δίνω. Εδώ και 13 χρόνια λοιπόν, τρεις φορές τη εβδομάδα πηγαίνει και κάνει αιμοκάθαρση. Όσοι γνωρίζετε, όσοι έχετε συγγενείς οι οποίοι έχουν παρόμοιο πρόβλημα υγείας, καταλαβαίνετε τι τεράστια ταλαιπωρία είναι αυτό το πράγμα. Και έχει διάφορες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να ξεπερνά τα 86 κιλά. Είναι πολύ συγκεκριμένη η διατροφή του, όπως και ο τρόπος που πρέπει να κρατάει τα κιλά του συγκεκριμένα για να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Τις 5 ώρες που βρίσκεται εκεί κοιμάται, οπότε πηγαίνει για αιμοκάθαρση και περιμένει και αυτός καρτερικά να βρεθεί κάποιος δότης, όπως και 8.000 περίπου ασθενείς με μέσο χρόνο αναμονής να είναι 6 με 7 χρόνια. Μη σου τύχει που λέμε. Ναι. Είναι μέσου τύχη. Ο τίμιος. Που λέμε αυτή η ιστορία, πραγματικά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή η ιστορία. Έξι απαθμαϊκό κλάδι. Ναι. Περίπου εκείνη την περίοδο, γιατί νομίζω από το 2004 έχει πρόβλημα. Δεν είχε διαγνωστεί όσο γρήγορα έπρεπε. Αλήθεια. Συνέχισε να παίζει με διάφορα προβλήματα που δεν μπορούσε να βρει ακριβώς τι έφταιγε, μέχρι που βρέθηκε αυτό το πράγμα, το πρόβλημα που υπήρχε. Συνέχισε να παίζει ακόμα και με πρόβλημα στο νεφρό. Έπαιζε ναι. Μπάλα μέχρι το 13 έπαιζε μπάλα. Ναι. Σε χαμηλότερο τέμπο φυσικά. Σε χαμηλότερο τέμπο, ναι. Ουσιαστικά. Το 7 έκανε την πρώτη μεταμόσχευση. Mm. Που απέρριψε. Ναι. Το πήρε από τη μητέρα του. Έδωσε η μητέρα του τον νεφρό της. Και το απέρριψε το σώμα του. Ναι. Και τώρα το σπάμε επίσης 10 χρόνια σχεδόν, έτσι. Ναι, πια μετά δεν τα πηγαίνει καλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κλάσνιτς. Λοιπόν, σε θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση την τελευταία ώρα, είναι η συγγνώμη που ζήτησε η ΕΚΙΠ, ναι, γνωστή γαλλική εφημερίδα, από τον Βεράτη και τον Ματουιντή. Είχε δημοσιεύσει πριν από τον... μετά την εξάρα και τον αποκλεισμό από την Μπαρσελόνα, είχε βγάλει δημοσίευμα η ΕΚΙΠ, στο οποίο υποστήριζε ότι δύο μέρες πριν τη ρεβάνς διασκέδαζαν μέχρι το πρωί ο Βεράτη με το Ματουιντή. Λοιπόν, τελικά αυτό αποδείχθηκε ψευδές, αλλά αυτό θα μου πείτε, τι μας λες τώρα, αυτή είναι μια ιστορία που συμβαίνει περίπου 1 εκατομμύριο φορές τη μέρα. Ναι, με τη διαφορά ότι η ΕΚΙΠ έκανε κάτι γι' αυτό. Έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία λέει το εξής. Στις 9 Μαρτίου στην εκπομπή L'Equipe Type ανακοινώσαμε ότι οι παίχτες Paris Saint-Germain Μάρκο Βεράτη και Μπλέζ Ματουιντή διασκέδασαν σε κλαμπ δύο βράδια πριν τον επαναληπτικό του Champions League απέναντι στην Μπαρσελόνα. Την επόμενη μέρα οι ίδιες πληροφορίες δημοσιεύτηκαν τόσο στην εφημερίδα όσο και στην ιστοσελίδα της L'Equipe. Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι πληροφορίες ήταν ψευδείς και προέρχονταν από κακοπροαίρετες εξωτερικές πηγές. Απολογούμαστε, ζητάμε συγγνώμη στους κυρίους Μάρκο Βεράτη και Μπλέζ Ματουιντή για το όσο τους καταλογίσαμε και επίσης στην ομάδα τους στην Paris Saint-Germain. Αυτή η αστοχία μας οδηγεί να επανεξετάσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε στο μέλλον ποιοτική πληροφόρηση. Και τώρα, δυνατά και ελληνικά, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο αντιμετωπίσεις του θέματος. Το ένα είναι, λες, μπράβο σε μια εφημερίδα η οποία και μεγάλη είναι και διάσημη είναι και ιστορική είναι και τα προσέχει αυτά τα πράγματα, ειδικά σε τόσο δύσκολους καιρούς, και καλά κάνει και μπράβο της και παίρνει πόντους ηθικούς και πόντους κύρους. Και η δεύτερη που λέει, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα πήρε τηλέφωνο και λαϊφή να πούμε και τους είπε τώρα να πούνε αυτά που λέτε, και έβαλε και το Ματουιντή και το Βράκι τους δικηγόρους και τους λένε θα σας ξετινάξουμε, θα σας κάνουμε ένα εξώδικο να πούμε, θα σας ξετινάξουμε για αυτά που λέτε, αποδείχτε κτλ. Και θα σας κλείσουμε την εφημερίδα, και βγήκανε κοκοκό και ζητήσανε συγγνώμη.
Δεν νομίζω. Πάντως ο ίδιος ο ένας από τους δύο. Ο Βεράτη, ναι. Φερόμενος ως ξενύχτηδες, ο Βεράτη, ανέβασε στα social media τη δημόσια συγγνώμη της εφημερίδας. Το ανέβασε στο Instagram συγκεκριμένα, γράφοντας: η συγγνώμη είναι δεκτή, κανένα άσχημο συνέστημα. Ναι. Έτσι πολιτισμένα και με μια συγγνώμη όταν έχεις κάνει λάθος, λύνονται διάφορα θέματα και προβλήματα. Έτσι. Cool και ωραία. Λοιπόν, επίσης είχαμε μια μοναδική εμφάνιση. Ροναλντίνιο και Ρονάλντο στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Το οποίο εντάξει, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έτσι, δηλαδή σκέψου τον στο Ροναλντίνιο και τον Ρονάλντο στην ίδια εκπομπή. Και οι δύο είπανε σε ερώτηση γιατί ο κόσμος σου αγάπησε τόσο πολύ. Είπαν και οι δύο λίγο πολύ ότι εντάξει. Αυτό που νομίζω θα λέγει κάθε Βραζιλιάνος. Ξέρεις, μας αγάπησα γιατί τους προσφέραμε χαρά. Λέει, εντάξει, ωραίες και οι προπονήσεις, ξέρω, καλές ήταν και αυτά, αλλά το θέμα ήταν όταν μπαίναμε στο γήπεδο να παίξουμε να γουστάρει ο κόσμος. Αυτό είπαν, είδα. Να γουστάρει ο κόσμος. Παίζαμε τον τρόπο που αρέσει ο Βραζιλιάνος. Τριπλάραμε και βάζαμε γκολ. Ναι. Και είχαμε την τύχη να το κάνουμε πολύ καλά και οι δύο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Και το πάνε και οι δύο. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο που ουσιαστικά έχει αποσυρθεί από την ενεργοδράση, εντάξει, δεν το λέει επισήμως. Ναι. Λέει, εγώ ταξιδεύω πολύ, κάνω μουσικά projects διάφορα κτλ. Δεν μπορώ όμως να πω ακόμα θα αποσυρθώ από τη δράση, εν πάση περιπτώσει. Περιμένει, μήπως είχα καμία καλή αρπαχτούλα ακόμα, λέω εγώ. Ναι. Mm-hmm. Προτιθήκαμε μέχρι το οποίο σε κάνει τα καλύτερα πάρτι, όπου και οι δύο συμφώνησαν ότι τα έκανε ο Ρονάλντο, χωρίς συζήτηση. Επίσης ρωτήσανε ποιο ήταν το καλύτερο γκολ, ρωτήσανε και τους δύο, του Ρονάλντο απέναντι στην Κομποστέλα ή του Ροναλντίνιο απέναντι στη Ρεάλ. Για να θυμίσω, το γκολ του Ροναλντίνιο απέναντι στη Ρεάλ είναι αυτό που έχει περάσει όλη την άμυνα και το χειροκροτεί το Μπερναμπέου. Σε παιχνίδι το οποίο θυμάμαι έχει περάσει, είχε τελειώσει 2-6, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μπορεί, ήταν. Είναι το 2-6, είναι όπου έχει κάνει όργια η Μπαρσελόνα και ο Ροναλντίνιο, ειδικά σε αυτό. Και τον Μπερναμπέου έχει σηκωθεί και τον χειροκροτάει. Γιατί τέτοιοι είμαστε όμως. Έχουμε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, και μπράβο σας. Και τον γκολ του Ροναλντίνιο απέναντι στην Κομποστέλα, θυμίζω ότι είναι ένα γκολ που έχει πάρει την μπάλα ο Ρονάλντο πίσω από το κέντρο, έχει κάνει ντου κατά μέτωπο, όπως έκανε συνήθως ο Ρονάλντο. Mm. Έχει πέσει ένας αμυντικός και του έχει πιάσει τη φανέλα περίπου από το κέντρο. Mm. Του την έχει πιάσει, mm-hmm. τον τραβάει, mm-hmm. και ο Ρονάλντο συνεχίζει να τρέχει και την τραβάει μέχρι που δεν αντέχει να τραβάει και πέφτει, mm-hmm. και φεύγει ο αμυντικός. Λοιπόν, το οποίο εντάξει εντυπωσιακό, αυτό βλέπεις άλογα να το κάνω, πώς να το πω ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο να το κάνει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ο Ρονάλντο πηγαίνει με τα πολλά. Μην σας λέω, φτάνει μέχρι το τέρμα και σκοράρει. Βεβαίως μιλάμε τώρα για τον. Πρέπει να ήταν πρώτη χρονιά. Είναι και τα δύο γκολ με την Μπαρτσελόνα. Ο Ρονάλντο στην Μπαρτσελόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι γκολ του Ρονάλντο στην πρώτη του χρονιά με την Μπαρτσελόνα. Μόλις και ήταν Άιντχόφεν που ήταν 21 και ήταν ντούκι. Ρε παιδί μου, δεν σταματιόταν. Με εκπληκτική έκρηξη, με εκπληκτική επιτάχυνση, με τα πάντα στα καλύτερά του ο Ρονάλντο. Πριν από τραυματισμούς, πριν από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς τον τελείωσαν νωρίτερα, τέλος πάντων. Το 0-3 μας λένε οι φίλοι εδώ ήταν το Ροναλντίνιο, ήταν τη σεζόν 5-6, ήταν 0-3 το παιχνίδι αυτό. Το 2-6 ήταν okay. Πιο μετάλλιο με τον Ανρί τότε, okay, ήταν το 2-6. Okay. Εντάξει, 0-3, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό το μάσπατος, καταλάβατε ποιο είναι. Ναι. Που ξεκινάει ο Ροναλντίνιο εκεί από το κέντρο από αριστερά, περνάει κανένα δυο, σκοράρει. Ο Ροναλντίνιο, συγγνώμη, ναι. Ναι. Έχουμε φίλο του, μια φίλη από τη Γαλλία, τη Στεφανία, λέει: όχι, δεν είναι κοκοκό. Έτσι έγινε. Ότι ζητήσανε συγγνώμη γιατί έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη. Εντάξει, και καλά κάνανε. Okay. Και καλά κάνανε και μακάρι να το κάνανε και περισσότερο. Και να σου πω και κάτι. Μακάρι να το κάναμε και εδώ δηλαδή. Εγώ λέω: μακάρι να το κάναμε. Εντάξει, οι εφημερίδες έχουν κάνει κατά καιρούς οι ελληνικές τέτοια πράγματα, πρέπει να πω. Τι? Και θέλω επανορθώσεις, μικρές επανορθώσεις. Ναι. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές συνήθως ήταν κατόπιν εξοδίκων. Ναι. Είναι η αλήθεια, γιατί έτσι το συνηθίζαμε. Εγώ θα έλεγα ότι ανεβαίνουμε επίπεδο ή υπάρχει ελπίδα αν ξεκινήσουν να το κάνουν και sites αυτό το πράγμα. Μα καλά, ναι. Έτσι. Και μιλάω τώρα για sites, σοβαρά τώρα, δεν μιλάω για. Μην το πεις. Ναι. Για τέτοιου τύπου sites. Σοβαρά sites τα οποία εν αγνία τους παραπληροφόρησαν
να μπορούν, γιατί είναι και πιο εύκολο, αν θες, τελική ανάλυση και πιο ωραίο και πιο γρήγορο. Μπορείς να το κάνεις ιντερνετικά. Να πω ότι εντάξει, τα παιδιά, οκ. Okay. Άνθρωποι είμαστε, κάναμε ένα λάθος, οκ. Okay. Συγγνώμη και προχωράμε και δεν έγινε και τίποτα. Καλό θα ήταν αυτό. Ξέρω ότι με την ελπίδα θα μείνω. Μα δεν πειράζει, το αναφέρω. Ο θες να μας πεις κάτι τελευταίο εδώ ή να κλείσουμε το ημιωρό? Να πω στους χονδροθύμιους που ακούνε, αν μπορούν να κλείσουν για ένα λεπτό το ραδιόφωνο τους. 3, 2, 1. Το κλείσανε. Να πούμε ότι ο Μπό γλέντισε το κορμάκι του φερόμενου ως μάνατζερ ράγκμπι, ο οποίος δεν κούτσενε αυτή τη φορά, δεν έκανε τον ανάπηρο πολέμου. Μάλιστα. Το σκόρ έχει γίνει 9-6 και ο Γιώργος Αγγελόπουλος προηγείται αρκετά, είναι αρκετά μπροστά πριν φτάσουμε στο γυμνασίο. Και πάει για να το κλειδώσει, δηλαδή. Πάει για να το κλειδώσει, ναι, να κάνει το 16 να τελειώσει. Νομίζω η σημερινή μέρα έχει να κάνει, το έπαθλο είναι ασυλία και όχι φαγητό. Καλά, κάτι προ φαγητό, πάντως δεν είναι φαγητό, είναι ασυλία, άρα κάποιοι θα μπουν στον τάκο. Mm. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Αχ, έχει μπλεχτεί ο. Ο Βάσαλος είναι ο άλλος. Δεν ξέρω, ποιος είναι ο Βάσαλος. Ο Βάσαλος. Ένας personal trainer, ένα ντούκι. Μάλιστα. Πρώην ντούκι, έχει ξεφουσκώσει τώρα κι αυτός. Λοιπόν, μπλέχθηκε εκεί στα σκηνιά και στα δίχτυα. Λοιπόν, και μένει να δούμε αν θα τελειώσει εδώ τώρα η δοκιμασία. Πρέπει να ρίξουν κάτι κορίνες. Εύκολα. Με ένα... τελείωσε. Τελείωσε, έγινε το 16 και... ωραία. Μπορούμε να πάμε σε διακοπή αφού κάναμε το χρέος μας, να ξανανοίξουν και το ραδιόφωνο οι άνθρωποι που το έχουν κλείσει. Λοιπόν, πίλτσε λάς στην παρέα μας και σε λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φάει το τελευταίο ημίωρο. Λέει ένας φίλος, είμαι Bristol πριν το γάμο μου και μια μπάντα στο δρόμο παίζει το Where is my mind. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε σαν η καλύτερη ever εκτέλεση. Γιατί ήταν, προφανώς. Ναι. Προφανώς ήταν η καλύτερη εκτέλεση στη φάση που ήσουν. Τρόπος που το άκουσες, κάτω από το δρόμο. Αν έπαιζε και ωραία η μπάντα, είναι πάντα ωραίο να τα ακούς αυτό το πράγμα, να το παίζει μια μπάντα, έχει κάτι το επικό. Είναι ο ίδιος που λέει παραπάνω, τους έδωσα. Που λέει μετά. Α, ναι. Τους έδωσα 2 λίρες και τους χάζευα και μετά δεν παντρεύτηκα. Ναι. Α. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Και στα δικά μας. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα κερδίσει τη μία από τις δύο ασυλίες. Θα δούμε. Πού να ξέρουμε. Πού να ξέρουμε. Όχι, να μην τρομάξεις, γιατί βάζουμε Where is my mind. Μην τρομάζετε. Όχι, ρε παιδιά. Έχουν λόγο που τρομάζουν, αλλά μην τρομάζετε. Λοιπόν, με ρυθμούς rapper Bo διασκέδασαν διάσημη τη νίκη της ασυλίας εναντίον των μαχητών. Έτσι. Με τιμή που το Σάββατο είδα από κοντά τον Μέγα Γιάννη Τσαούση, τον λυμπίστηκα, τον λιγουρεύτηκα, τον ζαχάρωσα, αλλά επειδή σέβομαι, τον άφησα στην ησυχία του και δεν του εξέφρασα το θαυμασμό μου. Το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Τι είχε κάνει το Σάββατο? Τι όρια έκανε. Α, στη Χαλκίδα. Να. Στη Χαλκίδα. Μεγάλη αλήθεια. Στο Survivor, όποια ομάδα κερδίσει, δίνει συγχαρητήρια στην άλλη. Κάποιοι λόρδοι πεθαίναν στο Λονδίνο. Κάποιοι λόρδοι, ναι. Ναι. Το Καζιράκι με τα σπίρτα. Ένας φίλος ταξιδιωτικός πράκτορας λέει, ας το ονομάσουν Ρονάλντο το Funchal Airport. Ο κωδικός του αεροδρομίου στη Διεθνή Ομοσπονδία θα παραμείνει FNC, οπότε δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Πώς να λέει, δεν αλλάζει, γιατί η Διεθνή είναι για όλους τους υπόλοιπους, αλλάζει, δεν δεν αλλάζει. Καλά, καθιστήμως αλλάξει γίνει CR7, ο κωδικός. μην γίνει έτοιμα να γίνει CR7, που θα είναι και πιο ταιριαστό. Παιδιά, χθες στο Rising Star, ένας τραγουδιστής που αποχώρησε είπε ότι αν δεν πετύχει σαν τραγουδιστής θα γίνει manager rugby. Και είναι αλήθεια. Μάλιστα. Πόσο τιμά Πακιστανό βενζινά που στην ερώτηση μου βάζει 20 ευρώ βενζίνη, μου απαντά με φωνή 4, έχει κολλήσει το μαλακία. Η Ελισάβετα Ενατζόγλου σπουδάζει οικονομικά και το 4 μέτρα και 2 εκατοστά το έγραψε 4,2. Μαζί ο Ντέιτο πλέον. Μάλιστα. Είσαι η ζάχαρη στο Νες και στον πάγκο ο Τενές, αλλά το γκολ το σήμα γατεθέν του Ροναλντίνιο είναι το σβήσιμο του τσιγάρου στον πέντε τον Τζέχ, λέει ο απεργός Πάχιτς. Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, και όχι για το Βαλεστεριάλ προφανώς, γιατί το γκολ για το οποίο θυμάμαι, αν πει εγώ του Ροναλντίνιο, ένα γκολ θα μου έρθει αυτό πρώτο.
Εμένα δεν θα μου έρθει αυτό. Θα μου έρθει. Θα το εκτελέσει φάουλ στην Αγγλία. Όχι. Όχι, ούτε αυτό. Θα μου έρθει εκείνο το καταπληκτικό. Ημιανάποδο ψαλίδι που έχει βάλει σε αγώνα πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτή τη στιγμή ακριβώς πώς ήταν. Ήταν παράλληλα προς το τέρμα και κάνει ένα ημιανάποδο ψαλίδι και η μπάλα πέρασε πάνω από το τερματοφύλακα. Ένα μια καταπληκτικό γκολ. Ναι. Ισπανικό πρωτάθλημα. Μεγάλη αλήθεια. Ο κλασικός Έλλην φιλάθλος, αφού βγάλουμε ένα γκολ με 8 καραμπόλες, μετά σφυροκοπηθούμε 90 λεπτά και στο τέλος το φάμε στο 95, θα πει τζάμπα, χάσαμε 2 βαθμούς. Λέει ο διαφανής ήρωας. Εντάξει. Φαντάζομαι δεν αναφέρεσαι τόσο πολύ στο μάτς με το Βέλγιο, γιατί δεν σφυροκοπηθήκαμε τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή οι ευκαιρίες του Βελγίου ήταν συγκεκριμένες και λίγες. Όταν είχε υπογράψει ο Αζάρ στην Τζέλσι, ο Τσαούσι είχε πει ότι το βλέπει σαν σκαλοπάτι και κάποια στιγμή θα φύγει. Τώρα που όλη η ομάδα είναι στημένη πάνω του, πιστεύω ότι θα φύγει το καλοκαίρι για Ρεάλ. Και αν ναι, αξίζει να πάει κάπου που θα είναι τρίτο τέταρτο όνομα. Αν αξίζει, αυτό έχει να κάνει με τις δικές του ποδοσφαιρικές φιλοδοξίες. Δεν θα πάει για να είναι τρίτο τέταρτο όνομα, θα πάει για να είναι πιο ψηλά. Ναι. Αν ας πούμε πάει στη Ρεάλ, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ρονάλντο δεν θα παίζει μέχρι τα 40. Ή και αν παίζει μέχρι τα 40, δεν θα έχει το χρόνο και το ρόλο που έχει τώρα. Ήδη ο ρόλος που έχει τώρα διαφορετικός από το ρόλο που είχε πέρυσι, πρόπερσι. Ο οποίος προσέξει δηλαδή και σε χρόνο συμμετοχής και σε στήσιμο ομάδας δεν είναι το ίδιο. Ο Ζιντάν του κάνει μια πολύ, πολύ προσεκτή διαχείριση. Το νομίζω χρωστάτε μια συγγνώμη στον Γκέτσε σε μας πάει. Ναι, μάλλον. Την ιστορία με το πρόβλημα υγείας την έχουμε αναφέρει εμείς εδώ. Ναι. Συγγνώμη, να χρωστάμε για ποιο λόγο. Επειδή λέμε ότι δεν έγινε αυτό που ξέρω εγώ, φαινόταν ότι θα γίνει, αυτό που πιστεύουν οι Γερμανοί. Okay. Είσαι συγγενής του Γκέτσε. Αν είσαι συγγενής του Γκέτσε, εντάξει, το συζητήσουμε. Okay. Αυτός ο ειδικός για την ενδυνάμωση του κεφαλίου που λέγαμε τη Ρώμα, τι ακριβώς κάνει, αναρωτιέται ο έμπειρος Βενετίας. Τους βάζει να φαράνε κουτουλιές σε σάκο του μπόξι για να ενδυνάμωσει το κεφάλι. Μπορεί να κάνει σαν, την προπόνηση που κάνει ο πιλότος Φόρμουλα 1 για τον Αφιένα, τους ξέρω εγώ. Ποιος ξέρει τι τους κάνει. Και αεροδρόμιο Πόλακ θέλω, λέει ο Φάνης. Κάπου ανάμεσα σε Βελιγράδι και Μπουένος Άιρες. Ναι. Μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει, λέει άλλος, τον Νίκος Νιόπλιας για αεροδρόμιο Κοζάνης και το Γιάννης Σπαλιάρας για αεροδρόμιο Σαντορίνης. Mm-hmm. Ωραία. Πόσο τιμά φίλο μου που μου έδωσε δώρο γάμου και έβαλε επαγγελματική κάρτα Application Engineer στο φάκελο. Βαϊμάκι, έχεις κάρτα γκουρού του έρωτα. Δεν έχω πάνω μου. Ούτε ο Χρήστος Ζαμπούνης δεν τρώει την πίτσα με μαχαιρό πυρούνι, ρε Χοροδοθύμιο. Έλεος, λίγο θα μας πεις ότι τρως το γύρο με πυρούνι. Εντάξει. Ας μην το ρωτήσουμε καλύτερα, γιατί μπορούμε να μάθουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Ποιο είναι το πρώτο γκολ που σας έρχεται από τον Τόρκελε? Είναι τόσα πολλά, ναι, που πραγματικά δεν μπορώ να δείξω. Είναι όλα τους παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλη αλήθεια, όταν περιμένεις delivery, ακούς πιο συχνά παπάκια στο δρόμο. Λέει ο Μούτα, ταχτσίδι να με πας. Είναι αλήθεια. Πότε θα γίνει η θεματική που όλοι περιμένετε? Κοντοζυγώνει, πρέπει να σας πω. Ναι. Αλλά κοντοζυγώνει. Ναι. Κοντοζυγώνει. Θα έχουμε ανακοινώσεις. Και ο Μπόγκρις, λέει κάποιος, είχε κάνει δηλώσεις παλιά για τους Ελληνοαμερικανούς που παίζουν στην Εθνική και τρώνε θέσεις από Έλληνες. Δεν το θυμάμαι, παιδιά, καθόλου αυτό. Και για ποιους Ελληνοαμερικανούς είχε πει ο Μπόγκρις? Δεν ξέρω. Γιατί τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν υπάρχουν. Είχε μιλήσει για παλιά τι γινόταν, ξέρω εγώ, με Στεργακό, με Κόρφα, με ποιοι Ελληνοαμερικανοί. Ομολογώ ότι δεν ξέρω. Γιατί και ο Νίκος Γκάλης Ελληνοαμερικανός είναι. Θέλω να πω. Ναι. Δεν υπάρχουν καλοί Ελληνοαμερικανοί χρήσιμοι και. Είναι Ελληνοαμερικανοί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάπου έχω προσπαθώ να το βρω μια τρομερή ατάκα. Νάτι. Γκάρι Νέβιλ. Δεν φταίει ο Λουκάκου που τα τελευταία 15 χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να αλλάξει τη Wikipedia του. Για να μην είμαστε μόνο εμείς κακοί, έτσι. Το Θεούλη. Το Θεούλη. Μου έστειλε Ρωσονέτο ότι πίνει τσάι στον καναπέ της χαλαρή. Εγώ τώρα να πω ότι ακούω εσάς. Λέει το Καζιράκι με τα σπίρτα. Σου είπε να πας. Εντάξει, δεν του είπα. Δεν του λέει, πίνω τσάι στον καναπέ, χαλαρή. Ναι. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ναι. Αν σου στείλει κάποιος αυτό. Ότι τη θέλει να σε ενημερώσει. Ρε παιδί μου, ότι πίνει τσάι στον καναπέ. Στη Μόσχα. Εντάξει. Και το στέλνει αυτό. Θέλει να σε ενημερώσει, ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι. Είναι αναλόγως που είναι. Αν είναι στα Σεπόλια, είναι αλλιώς. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Σωστό γι' αυτό.
Μπράβο στον τίμιο οδηγό του λεωφορείου που ακούει έξω φωνή την εκπομπή, λέει η Ράφα. Έξω φωνή, δηλαδή το έχει. Φαντάζομαι το έχει. Βάλει στα μεγάφωνα του λεωφορείου. Δεν ξέρω. Τη επόμενη στάση λυσιατρίο θα κατέβει κανείς, τέτοια πράγματα δηλαδή. Αν ακούει ο πρόεδρος ο Φλωρεντίνο, ας κάνει ανταλλαγή Μπενζεμά, Χάμες και Νάβας με Κουρτουά, Αζάρ. Ευχαριστώ. Εκτιμούμε σένα από το που μας στέλνεις από το Βέλγιο και λες, σας το ξαναλέω, ο Λουκάκο έχει γεννηθεί στην Ανβέρσα. Ναι, ναι. Από, η ηλικία του είναι αληθινή και ξεκίνησε η ηλικία 6 ετών να πέσει ακαδημίες της ομάδας Ρούπελμπουμ της Ανβέρσα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Στείλ τον θες και στον Γκάρι Νέβιλ αυτό το μήνυμα. Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ αν και το πάλεψε, στο τέλος ήρθε Νιλά. Λουκάκου είναι Λένα, Σοκράτης η Καμιλά. Ή αν ο Γκότζος να εγκολάν, εσείς η Τσιγαρίλα. Λέω ο Μόντρις Κρός, και όσα έρθουν και όσα πάνε. Μεγάλη αλήθεια, για να σιγουρευτείς όμως για το delivery, εκτός από τον ήχο του παπιού, στείνεσαι να ακούσεις και το χαρακτηριστικό χντούπ της μπαγκαζιέρας. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σωστό. Το λέω για πολύ σωστά. Ηρωάς, έχει απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστά. Α, ο Μπόγρης εννοούσε Καλάθι, Μπράμο, Κουφό και Ντόρσεϊ. Α, μάλιστα. Άλλωστε το ελληνικό μπάσκετ σφίζει από ταλέντο. Υπάρχουν δεκάδες Ελληνόπουλα υπερβολικά ταλαντούχα και του στρώνουν τη θέση τώρα τα Αμερικανά, καταλαβες. Να. Δεν είναι η LFI, δεν ξέρω γιατί τα σας έχει καταθέσει. Είναι ο LFI και ναι. Τελειώνει εδώ η ιστορία. Ναι. Λοχαγέ της αγάπης και σύμπιστες στρατιώτη του πάθους θέλω βοήθεια. Σαν παρέα έχουμε στέκει μια καφετέρια και όπως καταλαβαίνετε γουστάρω μια σερβιτόρα. Παίζω ματιές αλλά δεν θέλω να κάνω κίνηση γιατί δεν νομίζω να κάτσει. Εσείς τι λέτε? Δεν θα κάτσει. Το αρέσει, δεν θα κάτσει. Ναι. Τι εννοείς δεν θα κάτσει? Δεν θα κάτσει. Τέλος. Ναι. Α, είναι δυνατόν τώρα. Θυμάστε παλιά, λέει, όταν είχε κάνει τον Μπάμο Λουκάκου που λέγατε την ιστορία, εντός εισαγωγικών ιστορία, για το ότι είχαν έρθει για απογραφή σπίτι του και λέγανε πώς είναι ο γιος σας, 14, μα είναι 1,90. Αν το έχουμε πει αυτό το πράγμα, παίρνουμε απόσταση από αυτό που είχαμε πει πριν από χρόνια. Κάποιο είπε σωστά, η μετακίνηση Γκάλι δεν θα άλλαζε μόνο την ιστορία της Θεσσαλονίκης αλλά και τη ρημοτομία της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ο Νίκος Γκάρης λέει είναι Ελληνοαμερικανός όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι όλα ίσωμα. Όποιος πάρει διαβατήριο είναι Έλληνας. Απορία θέτω. Νομίζω ο Ντόρσεϊ έχει καταγωγή, δεν είναι θέμα διαβατήριο. Δεν είναι ζέκα δηλαδή ότι πήρε διαβατήριο. Όχι, παιδε, εντάξει, και μετά πέφτουμε στην αποκάτω εικόνα αν πρέπει να είναι προϊόν του ελληνικού αθλητισμού κτλ. Παρακάτω κουβέντα. Στην Ξάνθη έχει ανοίξει εδώ και δύο. Αν σας χαλάει ότι ο Ντόρσεϊ είναι μαύρος, πείτε το. Να. Δηλαδή, ανοίχτε το πατζούρι και φωνάχτε το. Ότι με χαλάει το χρώμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι Έλληνας ο άλλος και να. Ξέρεις, και επειδή μπορεί να ντρέπεστε να το πείτε για να το κουμπώ, γιατί έπαιξε ο Star Game τώρα το παιδί και έχει κάνει πράγματα και ντρέπεστε να κράξετε να το κουμπώ. Ο Ντόρσεϊ είναι πιο βολικός. Αλήθεια είναι αυτό. Προς το παρόν, γιατί το παιδί κάνει απίθανα πράγματα στο κολεγιακό. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορείτε να το λέτε ούτε για τον Ντόρσεϊ. Αν σας ενοχλεί το χρώμα όμως, βγάλτε το από μέσα σας. Μην καταπιέζεστε. Στην Ξάνθη έχει ανοίξει εδώ και δύο εβδομάδες μαγαζί με όνομα Κέρασμα. Mm-hmm. Πόσο με τιμά από όταν ερωτήθηκε για το όνομα του ιδιοκτήτη, απάντησα κόστρεβα ημάχη. Mm-hmm. Λέει ο Ντιντάκ Ούγκο, πώς είχε η καρδιά μου, Αλμίδα. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα, λέει κάποιος. Η επίδειξη θάρρους σε συνθήκες άγχους είναι διεγερτική για τα νέτα. Αν όμως δεν σας κάτσει, το δέχεστε και πάτε στην επόμενη. Τόσο απλά. Προφανώς για το φίλο με την κοπέλα στην καφετέρια. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, μάλλον αυτό. Θα διάφορα γκολ του Ροναλντίνιο, εντάξει, θυμάται το καθένα σας. Στο okay. Twitter παίζει φωτογραφία Under 16 Λουκάκου για δάκρυα, λέει. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι σαν νάνι. Σωστά του. Το Ροσονέτο είναι Κρήτη, αλλά μπορεί να έριχνε άδεια για sex texting. Άντε, τελειώνετε, έχουμε και δουλειές. Δουλειές. Μάλιστα. Ναι. Πόσο τιμάει το σχολιαστή της παρέλασης Αντώνη Πηλιαρό, που βλέποντας τους τσολιάδες να περνάνε, είπε τα ακόλουθα. Η μύτη του τσαρουχιού στο πάνω μέρος της καταλήγει σε μια αιχμηρή προεξοχή, επί της οποίας μια όμορφη μαύρη φούντα την απολαύσαμε προηγουμένως, κάθεται με χάρη και την αποκρύπτει. Παιδιά, όταν μιλάμε για Πηλιαρό, το σας πλένουμε στόμα. Τα ξέρετε αυτά. Παιδιά, λέει κάποιος, μη συγκρίνουμε τον Αντετοκούμπο που έχει ταλέντο με τον Ζέκα που είναι ατάλαντος και τσάπα πιάνει τη θέση π.χ. του Κόρμπου. Μάστε.
Λοιπόν, άρα ας πούμε ο Ζέκα που δεν έχει το ταλέντο, το αντίστοιχο ταλέντο του Αντετοκούνμπο, αλλά το παιδί έθεσε τις υπηρεσίες του στη διάθεση της Εθνικής. Γουστάρει εδώ, περνάει καλά, έχει μάθει τη γλώσσα. Δεν μας κάνει, γιατί δεν μας διαφημίζει στο εξωτερικό όπως ο Αντετοκούνμπο που το συζητάνε όλοι. Είναι θέμα ταλέντου. Δεν είναι θέμα αν κάποιος θέλει να προσφέρει, αν κάποιος αισθάνεται Έλληνας, αν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, γουστάρει που είναι εδώ πέρα. Έτσι. Το βλέπουμε καθαρά ωφελημιστικά. Αν είναι ταλαντούχος ή ατάλαντος. Δηλαδή, τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτόν. Τι βαριά με αυτήν την κουβέντα. Okay. Πραγματικά. Πείτε μου ότι δεν είμαι ο μόνος που όταν είναι να ντυθώ για να βγω, κοιτιέμαι στον καθρέφτη και σφίγγομαι. Και αν όντως δεν είμαι ο μόνος, σε ποια ηλικία σταματάει αυτό, λέει ο Σάμα Γκρινλάντεν. Θα σου έλεγα ποτέ αν το έκανα αυτό το πράγμα που λες. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πεις. Μάλιστα. Θα λέγες καλός συνάδελφος. Ναι. Ούτε του έλεγα το καλοκαίρι, Νέτο μου έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι είναι μπερδεμένη, επειδή της έστειλε ένα παλιό αμόρε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε να μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Τι ελπίδες έχω. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις πολύ γρήγορα, γιατί αλλιώς η ελπίδα σου θα είναι να γίνεις καλύτερη της φίλη. Και να σου λέει τα κομμενικά της που της έστειλε κάποιος και αυτό. Τι λες και εσύ. Mm-hmm. Και έλα σπίτι. Όπως θα άρχισε, περνάς να πάρεις και σερβίτες όμως. Έτσι. Mm. Η μάνα μου βλέπει Survivor, λέει ο Γκάιτσι Μπλίνκερ. Η μάνα μου δεν ξέρει αγγλικά. Η μάνα μου με ρώτησε τι σημαίνει αυτό που γράφει κάτω από το όνομα του Κωνσταντίνου Βάσαλου, personal trainer. Της εξηγώ κοινικά πως πάει στα σπίτια πλούσιων κυριών και της γυμνάζει. Μάνα, μάνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται, μάνα. Σόδομα και Γόμορα. Μεγάλη αλήθεια, όταν μεγάλοι παίκτες κάνουν σουτ με μύτο, το λέτε τεχνικό σουτάκι. Όταν όμως κάνω εγώ, είναι ξερή μηταρόλα. Μάστε. Λέει το καζεράκι με τα σπέρτα. Το να στείνεις αυτή για το παπί είναι για ρούκις. Άμα είσαι μίστης και παρόντα στη γέννηση του delivery, όταν παραγγέλνεις, λες να σε πάρει τηλέφωνο deliverer όταν φτάσεις, λέει ο Γκάρι Τσιμπλίνεκερ. Γιατί? Αυτό μόνο αν ξέρω εγώ κλειδώνουν καμιά είσοδο κάτω, που και πάρεις κουπάει το κουδούν, κατεβαίνεις. Γιατί να σε πάρει τηλέφωνο. Ναι. Μόνο αν είναι κάποιος και κοιμάται σπίτι, ρε παιδί μου, και δεν κάνει να χτυπήσει το κουδούνι, του λες κάνω μια αναπάντη να σ' ανοίξω. Αλλά είναι σχεδόν ειδονιστικό να ακούσει το χτύπα από την μπαγκαζιέρα, ρε εσύ. Είναι ωραίο. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δηλαδή την ώρα που κλείνει η μπαγκαζιέρα σου έρχεται η μυρωδιά του φαγητού. Ναι, 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 ναι. Το καλύτερο γκολ του Ρινάλντι προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Εντάξει, μα έφτιαξα στα βαριά τώρα. Με Τόρκελε και Ρινάλντι, πάρα πολλά γκολ. Πόσες τιμές ευτυχίας. Ρωτήστε το χονδροθύμιο αν τρώει το γύρο με μεταλλικό πιαστάκι για τα παγάκια. Πόσο με τιμή που όταν διαβάσατε το μήνυμα χρωστάτε συγγνώμη στον Γκέτσε, κατάλαβα στον Κώστα τον Γκετσετζόγλου και σκέφτηκα πως έχετε μπλέξει άσχημα. Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη εστιατορική αλήθεια νούμερο 3. Από το φίλο μας, ο οποίος αποδεικνύεται υπερτίμιος και μπράβο σου. Εσύ που υπογράφεις ως τον Γιώργο μου να ακουμπάς και για ζωέλα να μιλάς. Λοιπόν, μεγάλη εστιατορική αλήθεια νούμερο 3, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει χειρότερη θέση για κάποιον πελάτη από αυτή άκρη-άκρη στο πρώτο τραπέζι πίστα. Γιατί αν νομίζετε ότι καθήμενοι μπροστά ακριβώς από εκεί που ο κόσμος χορεύει, θα έχετε φάτσα φόρα την ορχήστρα και ανεπηρέαστη θέα στα λυκνίζοντα νέτα, σκεφτείτε την πίστα γεμάτη κόσμο και ένα σερβιτόρο με δίσκο γεμάτο πιάτα, μελάδια κτλ. Να προσπαθεί να ανοίξει διάδρομο για να περάσει σαν άλλο Jack Black στο Peak of Destiny στη σκηνή με τα laser. Έχω λούσια φιένες εγώ και ξέρω. Τι ρώτησαν αυτοί, παιδιά, έχετε παραγγείλει φαγητό μέσω ίντερνετ? Εγώ συνέχεια. Αν. Εντάξει, εγώ παραγγείλω, δεν το συνηθίζω, απ' να το έχω κάνει. Μέσω e-food, ας πούμε, παραγγείλω συνέχεια. Γιατί όμως. Επίσης, μεγάλη αλήθεια, αφού φτάσεις στο delivery, σπάζεις ένα μέσα στη σακούλα δεν έχουν βάλει χαρτοπετσέτες. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Και εκεί η λέξη τσίπηδες ακούγεται τότε. Πόσο σας τιμά που ακούγεστε κάθε πρωί στο άνοιγμα του καφέ που δουλεύω, κερνάω ταυτόχρονα και χαραμάδα στους περαστικούς. Λέει ο Ντίντακ Ούγκο, πως είχε η καρδιά μου Αλμέιδα. Ο Μπόρις είχε θέμα με τον Καλάθι στη Νέον. Τι τον έκανε χαζό? Τι θέμα έχει? Δεν ξέρω. Μεγάλη αλήθεια, δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος που να καταφέρει να φτάσει από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι με ζάχαρη ή αλεύρι χωρίς απώλειες. Παιδιά, αυτά έχουν απώλειες από τη στιγμή που θα τα κουμπίσεις τώρα αυτό το σούπερ μάρκετ τώρα. Δεν έχει απώλειες όταν το σηκώσεις εσύ.
Κλεμμένο από ίντερνετ, λέει κάποιος, γιατί παίζει εθνική για ασυλία και καθόμαστε και το βλέπουμε μαζί. Μάλιστα. Τρώω πίτσα με μαχαιροπύρουνο, ανοίγω το σουβλάκι και το τρώω με πυρούνι, δεν ξέρω τίτσου, δεν πίνω φρέντο. Με δουλεύουν συχνά για τα παραπάνω, πείτε τους κάτι. Λέω αμπελαλέ, παλέ. Πόσο τιμά τον πράσινο στρατιλάτη που ανέβασε σήμερα φωτογραφία από το 1980 σε ηλικία 21 στην Ακρόπολη μαζί με τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα και το Σοβιετικό Πρέσβη. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός, λέω εγώ. Μόνο αυτός. Πολυταξιδεμένε, κοσμογυρισμένε, προφέσορα του έρωτα και πολλών άλλων εξωτικών απολαύσεων, και εσύ το μικρό βαλιτσάκι ταξιδίου από δίπλα. Θέλω τα φώτα σας. Στην ίδια λογική που έχει επικρατήσει σε μεγάλη μερίδα του κόσμου να αποκαλεί όλους τους σχιστομάτιδες Κινέζους, είτε αυτοί κατάγονται από Κορέα, είτε από Φιλιππίνες, είτε από Βιετνάμ κτλ., γιατί δεν μπορούμε να αποκαλούμε Άγγλους όλους τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε πρόκειται για Σκοτσέζους, είτε για Ουαλούς? Γιατί το τίμιο 7,5 νέτο εξουαλίας, συμφοιτήτρια κολλητού μου στο Μπέρμιγχαμ, άλλαξε μια ντουζίνα χρώματα όταν την αποκάλεσα Αγγλίδα? Και τέλος πάντων, τι σημαίνει χειρονομία με τον δείκτη του χεριού της που μου έκανε μέσα στα μούτρα? Μου θυμίζει την αντίστοιχη διεθνή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο, αλλά ελπίζω να μην έχουν πάρω μια σημασία. Έχω ελπίδες να κεράσω. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Αλλά σε αυτό τον αιώνα αυτήν σίγουρα. Ναι. Όχι. Τσέκαρε και τα λάστιχά σου και τα φρένα στο πρωί, καλό κακό, μην ξεκινήσει. Ανοίξει αυτοκίνητο. Καλά το λες. Δεν είναι κακή ιδέα δηλαδή. Καλά το λες. Πόσο τιμάει τον παππού μου που βλέπω τα Survivor, είπε: αυτή η μαμά Ειρήνη είναι πολύ δυνατή παίχτρια. Ο παππούς ετών 84. Εδώ τελειβεράς. Κόψτε τα τηλέφωνα όταν φτάσεις και τα λοιπά, μη χρεωνόμαστε επειδή δεν ακούτε. Αυτά, Γιάννης τελειβεράς. Μάλιστα. Ναι, πριν το Πάσχα, αν πει για την πρωτοθεματική, πριν το Πάσχα. Ναι. Θα το σας το πω πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο γκολ του Ρινάλντι είναι αυτό που δεν έχει βάλει ακόμα. Σωστό. Ο Πάρος. Σωστό. Πόσο τιμά τον Τζακαλώτο που έχει κάνει την κίνησή του μέσω Κουτσογιαννόπουλου για το Σκαρλετάκι, ενώ ο Αφάνταρος ακόμα μαζεύει αυτοκόλλητα πανίνι. Ορίστε. Θοδωρής, ναι, το είδα, το είδα. Το είδα. Αλλά δεν ήταν καθόλου όπως παρουσιάστηκε στα site. Δηλαδή, δείτε την απάντηση της Σκάρλετ σε αυτό που Τζακαλώτο. Δεν ήταν απάντηση Σκάρλετ σε αυτό που Τζακαλώτο. Ήταν μια αμήχανη, θα έλεγα, αντίδραση. Ναι. Σε αυτό που τη είπε ο Κουτσογιαννόπουλος. Γκουρού του έρωτα, το καλοκαίρι νέτο με έστειλε λέγοντας ότι είναι μπερδεμένη επειδή τη έστειλε ένα παλιό αμόρε. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ξεκινήσαμε να μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Αεροδρόμιο Μικόνου. Σάββας Γκέντσογλου. Ηλίας Ψινάκης ή Γιάννης Γαλάτης? Εντάξει, εσύ Γιάννης Γαλάτης τώρα. Εντάξει. 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 Εντάξει, νομίζω. Ευκολάκι. Αλλά είναι και κρίμα να το συζητάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα φίλο ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία του Λουκάκου. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Και λέει: σας έχω Λουκάκου 10 ετών. Αν αυτός είναι 10, εγώ είμαι τιμοθάνατος. Και, και η φωτογραφία είναι. Συγγνώμη, πρέπει να δούμε τη φωτογραφία. Συγγνώμη, κάποια πολύτιμα ραδιοφωνικά δευτερόλεπτα. Μας η φωτογραφία είναι αυτή. Ναι, ναι. Ναι. Ίδιος ο γιος μου σε διαστάσεις που είναι στην ηλικία. Ίδιος. Είναι αστείο. Ίδιος. Ίδιος. Είναι αστείο. Είναι ναι. Αστείο. Είναι αστείο. Εντάξει. Εντάξει ρε εσύ. Να υπάρχει και λίγο ντροπή ρε εσύ. Είναι ο Λουκάκου με τα παιδιά του εκεί πέρα και παίζει ας πούμε. Και δεν είναι συνομιλική. Εντάξει. Είπαμε. Καλή. Εντάξει, καμία τσίπα. Εντάξει, είναι σαν τα ρίδα. Καταπληκτικές φωτογραφίες. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν το κάνω. Συγγνώμη, αλλά είναι καταπληκτικές. Είναι ο Λουκάκο που ρίχνει δύο κεφάλια σε όλους. Ρε, τι γίνεται. Ψάχνω ένα μήνυμα που έχει σε δύο συνέχειες και απέχει. Λοιπόν, το βρήκα. Πόσο τιμά τον αδερφό μου που ευρισκόμενο σε δίαιτα παρήγγειλε κρέπες κρυφά, είπε στο τηλέφωνο να τον πάρει ο ντελιβεράς για να μην χτυπήσει κουδούνι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, περίμενε λίγο τώρα γιατί είμαστε στην κρίσιμη στιγμή που πρέπει να βρω το δεύτερο μέρος. Α, δεν πήρε κλειδιά όταν κατέβηκε κάτω και έμεινε έξω από το σπίτι για μια ώρα επειδή το ξέχασα. Αποτέλεσμα, έφαγε τις κρέπες και έμεινε νηστικός, λέει ο Κόνανο Γάργαρος. Oh boy.
Oh, καλά boy. Σου κάνει βέβαια. Εντάξει, καλά σου κάνει, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Ω, ναι. Πόσο με τιμή που παραγγέλνω συνέχεια φαγητό από iPad και πληρώνω με PayPal για να μην δίνω τίποτα στον Αγέλα στον Τελιβερά. Εντάξει τώρα. Αν κάποια στιγμή βέβαια κατά λάθος φτύσει μέσα στην παραγγελία σου, να ξέρει το κάνει κατά λάθος. Γιατί... Αν δει κανένα σουτζούκι που σου φαίνεται λίγο καμένο, λίγο αυτό και δεν γεύση του, δεν σου κάνει για σουτζούκι, δεν θα είναι σουτζούκι. Θέλω να πω, δεν θα το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί να τον πιάσει την ώρα που έρχεται να σου φέρει το φαγητό, πιάσει κοκκίτη και να αρχίσει να βύχει πάνω στο φαγητό σου. Έτσι. Εγώ, Χαρούλα μου, έχεις κολλήσει άσχημα με το Survivor τώρα τελευταία. Χαρούλα, τα παραλές. Εγώ, δε λούζεσαι, αφήνεις φρύδια και η αποτρίχωση ούτε λόγος. Χαρούλα, υπερβολικός όπως πάντα. Εγώ, μαγείρεψε σήμερα τι τρώμε. Χαρούλα, γιαχνή καρύδες. Μάστε. Έτσι. Μεγάλη αλήθεια. Λεωνάρδο Ντικόπριο το μήνυμα. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν ο Τσαούς διαβάζει διαβασμένο μήνυμα, ο Βαϊμάκης περιμένει σαδιστικά μέχρι τη μέση του, ώστε να απολαύσει περισσότερο το κόψιμο, λέει ο Ανταλουσιακός Ζενής. Ναι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Απλά όπως διαβάζω, τότε αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι αυτό που λες το έχω διαβάσει νωρίτερα. Ονειπενθήσα και αρσεκόμενος και νομίζω θα κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Γιατί μου έχει κόψει και τα χαλιά, αλλά μας λέει πολύ ευγενικά πρέπει να φύγουμε. Τελειώνουμε. Το λέει το 2835. Δεν θα λένε φέραμε χ στη Βοσνία επειδή είχαμε συγκέντρωση, πείσμα και αλληλοκαλύψεις. Αλλά θα λένε πως κατέβηκαν από ψηλά ο Καραγκούνης και ο Κατσουράνης και έβγαλαν από τα κύματα το πειρατικό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κώστα Κυριάκη και Βασίλη Γερασίμου. Ευχαριστούμε Ευαγγέλη Νερατζιά, ο ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Και όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.